Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πιστεύεις τέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του Νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 231-0-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό απόγευμα σε όλους. Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Της Κακομοίρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη Δήμηση των Ήχων, τον Θανάση Καδαμπάκια στο production, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, εσείς τηλεφωνείτε στο 18133 έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσουμε την οριστική διαγραφή σε ένα μόλις λεπτό και φυσικά την καλύτερη τιμή της αγοράς. Στο www.listoparto.gr οι αδερφοί Κωνσταντινίδη έχουν μια σειρά από ανταλλακτικά, μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών μέσα από την οποία μπορείτε να βρείτε το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεστε για το δικό σας αυτοκίνητο και να το κάνετε δικό σας. Έξοδο στα καλύτερα εστιατόρια της πόλης στη μισή τιμή με το goldmall.gr του ομίλου Μετρομίντια. Κάθε μέρα ακούτε μοναδικές προσφορές και διαφορετικές προσφορές. Μπαίνετε στο goldmall και εκτυπώνετε κουπόνια προκειμένου να έχετε πολύ καλύτερες τιμές από αυτές οι οποίες κυκλοφορούν στην αγορά από τις πλέον επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης. Απολαύστε σήμερα γεύμα 2 ατόμων ή δείπνο μόλις με 10 ευρώ στο εντυπωσιακό χώρο του αγαπημένου μας εστιατορίου Φιλέτο Σολομονίδης, με αυθεντικές γεύσεις και πλούσια πιάτα, αλλά και 40 χρόνια ιστορίας και μοναδικής υπογραφής στη γαστρονομία της πόλης.
Αποκτήστε τώρα το κουπόνι που προσφέρουμε με ένα κλικ στο www.goldmall.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 230 060. Το αυτοκίνητό μας πρέπει να το προσέχουμε σαν τα μάτια μας για να μεγαλώνει η διάρκεια ζωής του, για να έχουμε πολύ καλές επιδόσεις στο κινητήρα μας. Γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιούμε τα καλύτερα λάδια, τα κατάλληλα λιπαντικά, και αυτά δεν είναι άλλα από τα λιπαντικά Vecta, τα οποία έχουν δημιουργηθεί από τους μεγαλύτερους οίκους λιπαντικών στην Ευρώπη για να προσφέρουν στο κινητήρα σας μία ασύγκριτη ποιότητα. Ζητήστε τα λιπαντικά ΒΕΚ, γιατί καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές των οχημάτων, ΙΧ, φορτηγών, μηχανημάτων, ακόμα και λιπαντικών ναυτιλίας και βιομηχανίας. Τα λιπαντικά ΒΕΚ είναι βασισμένα στα πιο αυστηρά κριτήρια ποιότητας και σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία παρέχουν ασφάλεια και σωστή λίπανση στον κινητήρα σας. Νιώστε τη δύναμη του κινητήρα σας με λιπαντικά ΒΕΚ. Λοιπόν, εδώ είμαστε για τα θέματα. Τι γίνεται, Κωστή? Καλά, είσαι. Μπράβο. Καλά, είναι μια χαρά. Μπορώ να πω κάτι? Φυσικά, φύγε, ρωτάς. Λέω ότι αυτοί που έκαναν την επίθεση στον Μπουτάρι είναι οι μεγαλύτερες κότες που υπάρχουν στη γη, οι μεγαλύτερες αδερφάρες του πλανήτη, και μαζί με τον Κασιδιάρη. Γιατί κότεψαν ότι θα πάνε στο πλημελιωδικείο και θα τους κάνουν τι? Ξέρεις πόσες φορές πήγα εγώ στο πλημελιωδικείο και έφαγα καμπάνα? Βρε κότες, βρε Κασιδιάρη, βρε Χρυσή Αυγή, βρε κοτάρες. Πάτε και παίρνετε τηλέφωνο τον Μπουτάρι και τον γλύφετε να σας διορίσει και στο Δήμο. Άε, ντρέπεστε λίγο, ρε τομάρια του κερατά, παλικάρια της φακής. Στέλνουν τους δικηγόρους να γίνουν γέφυρες, λέμε, τον Μπουτάρι, ζητάνε συγγνώμη επί οίκια, ο μπαμπάς του 17χρονου πέφτει γονιπετής εκεί κτλ. Τι έγινε, ρε? Δώσατε δυο χαστούκια τον Μπουτάρι. Τι, αν φοβάστε, μην φάτε φυλακή? Δεν πας φυλακή για ξυλοδαρμό. Σε πω εγώ που έχω εμπλακεί. Πώς το λένε? 6 μήνες φυλάκιση με 2 χρόνια και 3 χρόνια αναστολή. Αυτό είναι το. Θα μαυριστεί λίγο το Μητρό. Εσείς θέλετε να κάνετε επανάσταση βορρά-νότου και να πάρετε τη Μακεδονία. Δώσατε 2 χαστούκια να πούμε το Μπουτάρι και τρέμετε, μην πάτε στο πλημελιωδικείο. Εσείς θα πάρετε το όρμα της Μακεδονίας. Ρε Κασιδιάρη, παίρνεις τηλέφωνο το Μπουτάρι και του στηρίζεις και του λες είμαι απόλυτα μαζί σου και σε στηρίζω. Γιατί δύο μέλη της Χρυσής Αυγής, πιτσιρικάδες, πήγανε και ορμήξανε τον... Τότε τι παλικάρια είστε? Φοβάστε το πλημελιωδίκη? Δηλαδή, αν πας στον κακουργοδίκη, τι θα γίνει? Θα κλαις έξω από το δικαστήριο? Τι κότες είστε εσείς, ρε? Λοιπόν, αφού είστε τέτοιες κότες, μην πάτε να κάνετε μανούρες. Η μανούρα θέλει ψυχή να γίνει. Η μανούρα έχει αποτέλεσμα. Πας να κάνεις μανούρα, σου δίνουν δύο πουνιές, πάει το δόντι. Τι θα πεις, πλήρωσε με το δόντι? Δηλαδή, πάω εγώ με τον Χατζηγεωργίου και τον κάνω τσαμπουκά, λέμε τώρα. Και μου δίνει δύο πουνιές ο Χατζηγεωργίου, μου σπάει το δόντι. Τι να πω εγώ, τον κάνω μήνυσε με πληρώσει τα δόντια, θα είμαι μεγάλη κότα. Έτσι είναι, ρε παιδιά. Ή μπορεί να πάω να τον ορμήξω τον Χατζηγεωργίου και να τον προλάβω εγώ, να μην με σπάσει το δόντι, να του δώσω μια πουνιά. Και τι με πει ο Χατζηγεωργίου μετά? Να με κάνει μήνυση και να πω, αχ, καλέ, σώσε με, καλέ, καλέ, βρείτε τον και πείτε τον, καλέ, καλέ. Χαθείτε από εκεί πέρα, το μάρια να πούμε. Άμα είστε άντρες, πάτε στο δικαστήριο, φάτε την καμπάνα. Και βγήκε και πείτε και στο δικαστή, ξανά άμα τον έβρισκα, ξανά θα του τις έριχνα. Έτσι κάνουν τα παλικάρια, Κασιδιάρη, δεν βαράνε γυναίκες. Εντάξει, στα πάνελ. Ούτε τη Λιάνη, πώς τη λένε, την Χοντρούλα, πώς τη λένε, τη Λιάνα Κανέλη, με δυο bypass γυναίκα 60 χρονών την ορμάζα να τη δώσει χαστούκια. Την Κανέλη την έκανε η Λιάνη. Πώς τη λένε, χοντρική, μία χοντρική Λιάνη. Που δεν μπορώ να τις ξεχωρίσω. Βάρεσε τη Λιάνα Κανέλη με δύο bypass γυναίκα, 90 κιλά γυναίκα. Με δύο bypass. Μεγάλος άντρας είσαι. Και τώρα που η Χρυσή Αυγή κοπάνησε δυο πιτσιρικάδες στο Μπουτάρι, παίρνει τηλέφωνο και τον γλύβει στο Μπουτάρι. Και ο Μπουτάρις βέβαια λέει να πάτε στο δικαστήριο. Και σας κάνει ρόμπα. Κυρούν να ρίξουν οι κατηγορούμενοι για την επίθεση σε βάρος του Δημάρχου. Προγραμματιστής από Αθήνα. Ναι, περίμενε. Ο Κασιδιάρης εξέφρασε τη στήριξή του στον κατηγορούμενο και όχι στο Μπουτάρι. Έτσι λες εσύ. Έτσι λέει αυτός. Στον κατηγορούμενο και όχι στον Μπουτάρι. Έχω πληροφορίες που αναφέρουν πως ένας εκ των δραστών της επίθεσης είναι αυτός που φορά την κουκούλα, είναι μέλος της νεολαίας της Χρυσής Αυγής. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον κατηγορούμενο, ναι, αλλά πήρε τηλέφωνο και τον Μπουτάρι όμως. Δεν το ξέρω αυτό, ρε φίλε. Πώς θα γίνει? Εγώ σου λέω... Και τον Μπουτάρι πήρε τηλέφωνο. Αυτό δεν το ξέρεις? Όχι. Βγάλε τον Κασιδιάρη και πες τον. Κύριε Κασιδιάρη, πήρατε τηλέφωνο τον κύριο Μπουτάρι, τι του είπατε? Βγάλε τον Μπουτάρι, πες, πήρε τηλέφωνο ο κύριος Κασιδιάρης. Γιατί θέλουν να αποσύρει τη μήνυση? Τι κάνανε? Για να θέλω να αποσύρω τη μήνυση, πάει να πει ότι μετανοώ, να πούμε, για αυτό που κάνω. Μετανοείς για αυτό που κάνεις? Μετανοείς που χτύπησες τον Δήμαρχο, δηλαδή? Μετανοείς που τον επιτέθηκες?
Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτός μετανοεί που είπε για τους ποντίους ότι να πάνε να πνιγούνε δεν με νοιάζει να πούμε. Οι τουρκαλάδες που τους φάγανε λάχανε. Κάντε ρεπορτάζ τώρα. Εγώ, γιατί είπε σε μια δυο γροθιές τώρα. Εγώ ό,τι είχα να πω το είπα τη Δευτέρα. Τι είπε τη Δευτέρα δηλαδή. Τώρα το ρεπορτάζ συνεχίζεται όμως. Όχι. Από εδώ και πέρα από τη στιγμή που ο δρόμος. Ποιος δρόμος. Προχώρησε στη δικαστική. Ποια δικαστική, σε λέω, παίρνουν τηλέφωνο τον Μπουτάρ και τον εκλιπαρούνε. Σας παρακαλώ κύριε Δήμαρχε, το αμάξι, τι έγινε. Δεν μου λες. Ναι. Έχεις εξαιρετικούς φίλους δικηγόρους. Τι έχω εξαιρετικούς φίλους. Έχω. Ναι. Τι υποστήριξε ο δικηγόρος σου. Μου. Ναι. Ναι. Σε ένα δικαστήριο. Τι υποστήριξε. Ότι το κεφάλι του. Ναι. Ενάγοντος. Ναι. Αυτούς που άσχευε. Ναι. Ήρθε και χτύπησε το χέρι. Εγώ δεν του είπα να αποσύρει τη μύρη. Άλλο πράγμα. Του είπα εγώ να αποσύρει τη μύρη. Ο δικηγόρος. Μισό. Ο δικηγόρος. Ναι, ο δικηγόρος. Θα χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε. Δεν μιλάω εγώ, δεν με ενοχλεί ο δικηγόρος. Οποιοδήποτε. Μη άλλο είναι αυτό που λες, δε κόκκινε. Είπα εγώ παρακάλεσα κανένα να αποσύρει καμιά μήνυση. Έφαγα τόσες χιλιάδες ευρώ πρόστιμο. Τόσες μηνύσεις. Πήρα εγώ ένα τηλέφωνο να πω καλέ, μη με μηνύεις. Να ζητήσω συγγνώμη. Έκανα λάθος. Έκανα λάθος με το Βογιατζάκι γιατί έκανα λάθος. Δεν με έκανε μήνυση όμως. Να μετανοήσει κάποιος. Τι είναι να μετανοήσει. Κότα είναι σε δύο μέρες μέσα να μετανοήσει. Okay, κότα Λιράτη. Κότα Λιράτη από τις φραγκόκοτες. Δεν έχει δικαίωμα να μετανοήσει κανείς. Έχει δικαίωμα. Έκανε κάτι να το πει συγγνώμη. Καταλαβαίνει. Δεν μου λες τώρα, αν δεν ήταν δικαστήριο. Ναι. Αν δεν τους πιάνανε. Δεν τους τσακώνανε. Θα πήγαινε να πει τον Μπουτάρη συγγνώμη που σε εκτύπησα. Όχι. Προφανώς όχι. Προφανώς όχι. Άρα είναι κότα. Άρα λοιπόν συνέχεια. Έτσι λέω εγώ. Εγώ δεν θα πω κανένα. Αρχικοτάρα είναι. Και θέλω να πω και τους ακροατές, αν πιστεύουν ότι αυτές οι κοτάρες έπρεπε να πάνε να ζητήσουν συγγνώμη ή να πούνε ναι, ρε, με πιάσανε, θα κατηγορηθώ γιατί αυτό το κάθαρμα ο δήμαρχος, ξέρω εγώ, ο τρελός, ο ανισόρροπος, ο αλκοολικός, πώς το λένε και το βρίζουν, αν θέλει. Δηλαδή, άμα φοβάσαι τον πλημέλιο δίκη, πώς θα πας στον πόλεμο ρε, να μαλώσει με τους Σκοπιανούς για τη χώρα σου, να πούμε. Αυτό, αυτό έχω να πω εγώ. Μάλιστα. Άμα φοβάσαι τον πλημέλιο δίκη. Πώς θα, θα πλακωθούμε με τους Βουλγάρους, να πούμε και τους Σκοπιανούς και τους, τους Αλβανούς. Πω, τι θα κάνουμε, θα κρυθείτε κάτω από τις τρύπες. Παλικαράδες θα πούμε. Αυτό έχω να πω εγώ. Μάλιστα. Εσύ έχεις να πεις, μάλιστα λες. Εγώ τι μεγάλη προπόνηση έκανε ο Ηρακλής, έβαλε ο Κασιαμπής εκεί να κάνει σαβάντα. Με έβαλε. Ε, τι, εμένα με έβαλε. Δηλαδή, μένα και να με βάλει δεν θα πάω εγώ. Δεν κατάλαβε. Τι γιατί να με βάλει. Ξέρω εγώ. Πού να ξέρω. Καταρχήν, ήθελε ο Κωνσταντίνος να πάει να δει την προπόνηση σωμάτων. Ε, καλά, αυτό είναι ανώμαλο. Είναι Ηρακλειδέας τώρα από ο μπαμπά του Παναθηναϊκός και έγινε Ηρακλείδα. Επειδή αυτό είναι ζαβός, δηλαδή του πήγε και στην προπόνηση. Είναι δυνατόν ένα μπαμπά να παίξει 5 χρόνια στον Πάοκ, 10 χρόνια στον Παναθηναϊκό, παιχταλά ο Σπύρος. Έχει να πάρει πρωτάθλημα κύπελο. Να είμαι με τον Βαρδινογιάννη. Και αυτό δεν είναι. Είναι ανώμαλο. Ε, ανώμαλο είναι τι. Κωνσταντίνο να τον δει τώρα ή να περιμένουμε μετά. Περιμένω να τελειώσει. Είναι δυνατό να γίνει Ηρακλείδα. Δικαίωμά του. Ε, τι δικαίωμά του. Φυσιολογικό άνθρωπο είναι αυτό τώρα. Φυσιολογικό άνθρωπο αυτό. Ο παπάς του έπεσε στον Παναθηναϊκό, πήρε double. Έχει το Βαρδινογιάννη εκεί πέρα μαζί. Ιστορίες, κύπελα, πρωταθλήματα, χρήματα. Και έγινε Ηρακλής αυτός. Αυτός πρέπει να είναι κουνημένος από την κούνια, είναι δυνατόν. Πιο κουνημένος από εσένα, και εγώ κουνήθηκα. Εσύ είσαι κουνιστός. Και εγώ είμαι, ναι. Εσύ κουνιστός, κανονικό. Ναι, εντάξει, τέλειος. Ρωτάει ένας φίλος για το Μουντιάλ. Τι λέει για το Μουντιάλ. Σαουδική. 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 Εντάξει. Λοιπόν, και η ώρα των αγώνων είναι μία. Την Παρασκευή θα δεις 3, 6 και 9 παιχνίδια. Ναι. Σάββατο 3, 4, 7 ναι. και 10. Ναι. Την Κυριακή 3, 6 και 9. Γενικά παίζουν από 1 μέχρι 10. Τελείωσε. Οι αγώνες οι για τον Τεμπέλη, ό,τι πρέπει. Σταυροπόδι, καφέ ανάσκελα και τα πάντα. Φίλε, μια χαρά. Μισό, θα καθίσουμε μισό, σαν Τεμπέλη. Εμείς, πρώτοι Τεμπέληδες. Το καλοκαίρι είμαστε Τεμπέληδες, δε κόκκινε. Σαγιονάρα, γλιστερή, μητσούφα. Θα τελειώσει 15 Ιουλίου. Ένα μήνα. Μήνα. Ένα μήνα θα κρατήσει. Παίξε Ρωσία ημιτελικό κυπέλο. Έλα, σε δίνω και. Α ανοίξω τα μάτια να πούμε. Γελά. Περίμενε. Δεν γελάμε τίποτα. Αυτά είναι σοβαρά. Πούτιν εδώ. Στον Πούτιν πουτινιές δεν γίνονται. Ο Πούτιν πήρε τη σουρωτή τώρα. Ζημιογόνα εταιρεία. Δε, θα... Τι πήρε ο Πούτιν. Τι σουρωτή πήρε. Τι θα κολώσει. Τι λες τώρα. Λοιπόν. Λέγε. Τώρα λέει που θα γίνει αναδιάδοση Γρηγόρη. Πρέπει. Θα μιλήσουμε μετά γι' αυτό. Είναι το θέμα της ημέρας. Όχι, πάει η εκπομπούλα. Η αναδιάρθρωση των κατηγοριών δεν είναι θέμα. Όχι, δεν είναι θέμα. Ποιο είναι καλύτερο θέμα. Τις μπουνιές που ρίξαν αυτοί και ζητάνε τώρα άφηση αμαρτιών. Αυτό είναι το θέμα. Εσύ μιλά γι' αυτό. Εγώ θα μιλήσω να δούμε τι θα πουλήσει περισσότερο. Εσύ πες μου, ναι, όχι, θα ασχοληθεί όλος με την αναδιάρθρωση των κατηγοριών. Να δούμε τι θα πουλήσει περισσότερο. Η αναδιάρθρωση των κατηγοριών. Αναδιάρθρωση. Α, σε με κάνε. Αναδιάρθρωση των κατηγοριών. Έτσι και σχετά πάτε. Α, τι καλέ το. Πώς γράφετε, ξέρει. Ποια είναι αναδιάρθρωση. Αναδιάρθρωση. Πώς. Τι καλέ το. Έτσι καλέ. Αναδιάρθρωση. Τι άνθρωση. Σε καρκαλά, ναι. Με καρκαλά η γύρι. Κωνσταντίνε, πες το συνθηματικό. Το συνθηματικό, πες το λίγο. Τι να κάνω.
Χριστιανό. Χριστιανό. Χριστιανό, για σένα είναι, Φραγκόκοτα. Πρέπει η Παϊρακλής να διεκδικήσει τη θέση που της ανήκει στη Σούπερ Λίγκα. Πρέπει να την πέσουν στον Υφυπουργό εντατικά. Δεν διαφωνώ, φίλε μου. Καθόλου δεν διαφωνώ. Φυσικά και πρέπει όχι να γίνει πέσιμο, να γίνουν τα ευκόλως εννοούμενα. Δηλαδή, αυτό το οποίο ήταν καραγκιοζλί και τόσο καιρό, θα πρέπει να έχει την ανάλογη προστασία. Γιατί δεν μπορεί να κοροϊδεύεις να την πληρώνει μία ομάδα, να την πληρώνει ούκο λίγες φορές, όλοι οι υπόλοιποι να την γλιτώνουν και να είναι και δαρμένος και γδαρμένος. Θέλω να πιστεύω ότι θα το έχουν στην πίσω άκρη του μυαλού τους κάτι να κάνουν. Αλλά επειδή είμαι στην Ελλάδα και τα έχουμε δει όλα, δεν θέλω να πω περισσότερα. Λοιπόν, θα πω ότι για εσάς οι οποίοι θέλετε να βάψετε το σπίτι, να βάλετε χρώματα τα οποία πραγματικά είναι τα καλύτερα στο χώρο, με πολύ υψηλή καλλυπτικότητα, πιστοποιημένα με κλασένα, τα καλύτερα λέγονται Vitex Classic. Θα τα βρείτε στα καταστήματα Κοσμάγλου και πιο συγκεκριμένα στο νέο κατάστημα Κοσμάγλου στον Εύωσμο, το μεγαλύτερο το οποίο υπάρχει, σε 1100 τετραγωνικά μέτρα, στην Ιθάκη 62 με Αντώνη Τίτς στον Εύωσμο, εκεί που υπάρχουν τα πάντα για το χρώμα και ιδέες ανακαίνησης, με τηλέφωνο το 2310-303-173. Πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μη με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Ονομάζομαι Κατερίνα Βιλιουρά και είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΤΕΙ της Καστοριάς. Αποφάσισα να ασχοληθώ με την ενέργεια και με το φυσικό αέριο, το οποίο είναι το καύσιμο του μέλλοντος. Με συναρπάζει η ιδέα του ότι παίρνεις ένα προϊόν από τη γη και με την κατάλληλη διεργασία δημιουργείς ένα προϊόν το οποίο χρησιμοποιείται προς όφελος του ανθρώπου. Μένω Θεσσαλονίκη και κάθε Σαββατοκύριακο ξεκινάει η διαδρομή για την Καστοριά για την παρακολούθηση των μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος. Η επιδότηση που δόθηκε από τους ανθρώπους του έργου μου έδωσε την ευκαιρία να φοιτήσω δωρεάν στο πρόγραμμα. Τώρα πια, με εφόδια της γνώσης που απέκτησα, νιώθω έτοιμη να ξεκινήσω μια καινούργια διαδρομή. Οι διαδρομές των ανθρώπων συναντούν τη διαδρομή του αγωγού. Επισκεφτείτε τη σελίδα του TAP κάθετος διαδρομές και δείτε τις ιστορίες τους. Τα Voy & Noi φέρνουν τη νέα τους καλοκαιρινή συλλογή υποδημάτων σε ένα νέο ολοκένουργιο χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων στην Καλαμαριά. Αποκτήστε τώρα τα δημοφιλέστερα επώνυμα brands με έκπτωση έως 20%. US Polo, Ricket, Garbi, Caprice, Adidas, S. Oliver, Nike, Marco Toggi, Yana, Miss 60, Voy & Noi. Τώρα με τρία καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Νέο κατάστημα στην Καλαμαριά, Εθνικής Αντιστάσεως 88. Σταυρούπολη, Ιατρού Γογούση 37. Χαριλάου, Παπαναστασίου 42. Voy & Η Θεσσαλονίκη έχει το προβάδισμα στη μόδα της υπόδησης. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Διακοπές, θάλασσα, GPS και βυθώματο εσείς. Άντε και δεν πήγες θάλασσα. GPS για βουνό, για εκδρομές, για το ποδήλατο έχεις. GPS για να παρακολουθείς τους σκύλους σου έχεις. GPS
Έχεις. Λογικό, έχεις. Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Βλέ φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Νεϊμάρης. 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 Στις Οικές, Ελπίδος 34 και νέο κατάστημα Ελπίδος 52 στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ neymaris.com. Νεϊμάρης. Τα λιπαντικά VEG έχουν δημιουργηθεί από τους μεγαλύτερους οίκους λιπαντικών στην Ευρώπη για να προσφέρουν στον κινητήρα σας μια σύγκριτη ποιότητα. Τα λιπαντικά VEG καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές των αυτοκινήτων του χθες και του σήμερα, βασισμένα στα πιο αυστηρά κριτήρια ποιότητας και σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία, παρέχουν ασφάλεια σε κάθε είδους όχημα. Αυτά είναι τα λιπαντικά VEG. Λιπαντικά VEG. Νιώσε τη δύναμη του κινητήρα σου. Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάχη έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν βούτρα σου, ρε Χαϊβάνη. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσα. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαρασόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως σε επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Βρε μαράκι, πώς αδυνάτησες έτσι? Καλέ, εγώ τρώω είδη γηνής. Σε μας, τα είδη γηνής δεν τρώγονται. Ομορφαίνουν όμως το χώρο σας. Φτύκας, πλακάκια και είδη γηνής. Ελάτε στην έκθεσή μας να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του μπάνιου σας με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη. Φτύκας, πλακάκια και είδη γηνής. Απόλλωνος 3739, κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Φτύκας, είδη υγιεινής που δεν τα χορταίνεις. Ανακοίνωση που θα απογειώσει το μέλλον σας. Γνωρίζετε γερμανικά? Θέλετε να εργαστείτε στην καρδιά της Ευρώπης? Οι μέρες συνεντεύξεων για εργασία στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης. 25, 26 και 27 Μαΐου, εκπρόσωποι του αεροδρομίου θα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Κάντε αίτηση στο aeropavlajobs.com και εργαστείτε ως οδηγοί, συνοδοί παιδιών και αμαία, χειριστές αποσκευών. Πληροφορίες στο 2313-060-169. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τον κλειδαρά Στέργιος Πετκανίτσας. Θα τον βρείτε στο τηλεφώνο 101 και Μάρκ Μπότσα Ριγόνια. Πηγαίνετε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85 27 27. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορες απόψεις για αυτό το οποίο προτείνει ο κύριος Βασιλιάδης. Δηλαδή άλλοι λένε καλή ιδέα, άλλοι λένε κακή ιδέα. Εσύ ποιους, τι λες, εγώ? Σε ποιους ανήκεις? Σε αυτούς που λένε καλή ιδέα. Το σκεπτικό σου? Το σκεπτικό μου είναι ότι αν 10 ομάδες παίζουν για να βγαίνουν οι 5 και ο πρωταθλητής μέσα από μπαράζ και όχι μέσα από θέματα τέτοια, είναι πολύ καλό. Αυτό και μόνο με κάνει να λέω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Το άλλο είναι ότι θα υπάρχουν play-off και θα υπάρχουν τέτοια παιχνίδια και μέσα στην κακότητα και στη μετριότητα των ποδοσφαιριστών που θα παίζουν στις ομάδες, γιατί με τον Κουρμπέλη Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, θα φύγει ο Πέλκας, θα φύγει ο Πρίγκιπς, θα έρθουν πιο υποδιέστεροι από ό,τι φαίνεται. Η ΑΕΚ παίρνει τώρα, ξέρω, κάτι σαβούρες, κάτι ιστορίες. Τουλάχιστον να έχουμε το suspense. Κατάλαβες, Γρηγόρη? Να έχουμε το suspense. Θα πάει να πάρει κάτι Έλληνες Ολυμπιακός. Τώρα κλάιν μάιν. Θα μείνει ο Φορτούνης ο ανάπηρος εκεί πέρα πνευματικά και. Τα γράφουμε σήμερα. Πώς το πες? Έτσι τα γράφουμε. Δεν με νοιάζει. Με τα γράφουμε. Θέλω να. Τα γράφουμε. Μυαλότερα ο Φορτούνης. Okay. Ναι. Μπορώ να διαβάσουν οι φίλοι. Δεν με νοιάζει, ρε κόκκινε. Σελίδα 38. Άσε τώρα, ρε κόκκινε τώρα. Άσε να μιλήσει. Μη με κόβει τώρα. Προμόσιο θες να κάνει? Κάντε να το πρωί την προμόσιο. Να αλλάξω ώρα. Ξέρω εγώ κάτι πιο μπροστά την προμόσιο. Εκεί που λες στους χορηγούς. Λέγεται το προμόσιο. Όπως και να λέγεται. Η προμόσιο.
Λέγε. Το θετικό είναι ένα. Ποιο είναι το θετικό? Εσύ μιλάς για την top κατηγορία. Η top κατηγορία, ναι. Εγώ λέω ότι από τη στιγμή που θα κάνει επαγγελματικό, ναι, το πρωτάθλημα σε πρώτη, σε α1, α2. Ερασιτεχνικό θα είναι το άλλο. Όχι, και το άλλο είπε ότι θα είναι επαγγελματικό. Έτσι είπε ο Βασιλιάδης. Ναι. Εκεί διαφωνούμε. Δεν μπορεί μισό να... λεπτό. Ναι. Αν μπορεί και το εξασφαλίζει αυτό, ναι, θα σταματήσει αυτή η αηδία που βλέπαμε εδώ, ναι, και χρόνια, ναι, ναι, με ομάδες οι οποίες ξεκινούν και δεν μπορούν να συνεχίσουν. Πάρα πολύ καλά. Θα μειωθούν κατά πάσα πιθανότητα τα περίεργα πράγματα. Ναι. Και από εκεί και πέρα οι νοικοκύριδες. Γιατί οποίοι... τον βρίζουν τον Βασιλιάδη τότε? Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετική γνώμη. Ναι, 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 δεν μπορείτε. Μα είναι καλό γιατί. Ποιος επειδή δεν είσαι ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είσαι, ας πούμε, όποιος είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν είμαι με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά λέω ότι είναι καλός ο Βασιλιάδης. Μπράβο τον Βασιλιάδη. Εγώ δεν λέω ότι είναι καλός ο Βασιλιάδης. Λέω, λέω σε αυτό το κομμάτι ότι το είναι καλός. Το να γίνει κάτι διαφορετικό στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι, είναι θετικό. Έχει... Δεν ξέρω αν είναι καλό, είναι θετικό. Καλό είναι, ρε κόκκινε. Πιο εμπορικό θέλει να το κάνει. Δεν το κατάλαβες, θα πούμε. Ναι. Εντάξει. Από εκεί και πέρα. Κοινόμα να οικονομήσει και η ΕΡΤ που δίνει εκεί τη διαθέτει. Όσο συμβόλαια διασφαλίζονται, ναι, οι ομάδες, ναι, από οικονομικά, αυτό είναι, και είναι βιώσιμες, θα πληρώνονται οι παίκτες, θα σταματήσει αυτό αυτό το, αυτή η κοροϊδία. Δεν μπορεί να λέμε ποιοι πληρώθηκαν, ποιοι δεν. Δεν είναι ρεπορτάζ αυτό. Πάρα πολύ καλό. Δεν είναι άθλημα αυτό. Πρέπει να γίνει κάτι πιο επαγγελματικό. Καλά κάνουν και άρα θα καλά κάνει ο άνθρωπος. Φυσικά. Άρα γιατί τον βρίζουμε? Χώρια που συμφέρει και τον βρίζω. Το λέγανε το προηγούμενο. Γιατί συμφέρει τον ΠΑΟΚ? Γιατί τα παραρτήματα Πλατανιάς και. Πώς το λένε το άλλο? Τα παραρτήματα Πλατανιάς και θα έχει τα Γιάννενα. Θα έχει την Κέρκυρα. Τρία. Θα έχει ένα τώρα. Δεν παίρνει το μυαλό σου μπροστά. Αυτό θα το πω και τον Μπούζο τώρα. Δεν τον είδα. Ωραία, Μπούζο, δύο παραρτήματα έχει τώρα. Θα με έλεγε. Τα παραρτήματα δεν τα βάζει πουθενά. Δεν μίλησε με τον Πάο. Με τόσα παραρτήματα και δεν μπορούσε να πάρει πρωτάθλημα. Πώς βγήκε? Και τι είναι, χθεσινό είναι ο άλλος. Έχει άλλο σχολείο οδηγό. Ο άλλο έχει άλλα, ρε. Όταν πήγε ο Ιβάν Σαββίδης στο ραντεβού με τον Τεβεκέλη που τον βγάλανε για να φέρει τον Κοκαλιάρη, ο Τεβεκέλης καλά ήταν, έκανε τη δουλειά. Του λέει, πρόεδρε, αυτός είναι εδώ βρωμιάρης, να πούμε μεταφορικά βρωμιάρης, αλανιάρης και έξυπνος και δημιουργικός σαν παράγοντας ο κύριος Κοκαλιάρης. Τον φέρανε εδώ πέρα, να πούμε, τον Κοκαλιάρη στο αεροδρόμιο. Πήγε και ο Ιβάν, όχι να το αποκρύψουμε εμείς, ρε, πάρ' τον εκεί πέρα που θες να πάρεις τώρα τον άλλο, τον Αριανό εκεί της ΕΠΟ, τον πρόεδρο που είδες. Καλημέρα κύριε Κανελάκη, είστε καλά κύριε Κανελάκη? Ο Κανελάκη, να κύριε Κανελάκη. Άντε να τρακαίνουν τα αυτοκίνητα κάτω, κύριε Κανελάκη. Βέβαια να τον κάνανε πρόεδρο στην ΕΠΟ, κύριε Κανελάκη. Έβαλε τον Κοκαλιάρη ο άλλος, κύριε Κανελάκη. Πάρ' την ΑΕΚ πρωταθλήτρια, κύριε Κανελάκη. Άντε τράβα στα θέματα, κύριε Κόκκινο τώρα. Κατάλαβες, κύριε Κανελάκη? Ρωτάει ο φίλος. Ρωτάει ο φίλος. Ο Άκης λέει, ναι, καλό μεσημέρι. Καλό. Κοντέ, εσένα λέει. Ναι. Άμα έχεις αναστολή, τι κάνεις? Άμα έχω αναστολή, τι κάνω? Ναι, για την περίπτωση των δικαστηρίων. Τι κάνω? Κάνεις την κότα. Ναι, κάνεις την κότα για ένα χρονικό διάστημα. Άμα θέλετε να δέρνετε, να ξέρετε ότι έχετε και επιπτώσεις. Μην κάνετε τις κότες. Εγώ όταν έχω μαλώσει, έχω κάνει ζημία, ή έχει πληρώσει ο πατέρας μου ή την πλήρωσα, έχω βρήσει, έχω φάει πρόστιμο, έχω φάει μήνυση, έχω φάει. Εσύ τι θες να κάνεις, να δίνεις το δήμαρχο και να μην φας μήνυση? Και τι να λέμε, γιατί πιάσαν τους δεξιούς και οι κομμουνιστές του Ρουβικόνα δεν τους πιάνουν? Ας τους πιάναν και αυτούς, τι να κάνω εγώ? Το χωροφύλακα να πούμε. Άντε μπράβο. Μάγκε στον δρόμο, κότα στο δικαστήριο. Άμα θες να κάνεις τον άντρα, θα πας στο δικαστήριο και θα πεις, ναι, έσφαλα, ή θα το ξαναδεί, άμα το δω, βάλε με την ποινή. Τι πας και παρακαλάς δηλαδή? Τι παρακαλάς και κάνεις την κότα τώρα δύο μέρες μετά και παρακαλάς τον δήμαρχο και αναιρείς τον αντρισμό σου και τη μαγκιά σου και τη φιλοσοφία σου? Έτσι θα πάρετε τα Σκόπια το όνομα? Έτσι άμα μπει ο Τούρκος θα πάρετε το όνομα? Πριν προχωρήσω. Άμα δύο κάτσε με τη Μεγάλη Αλβανία εκεί και τους Αλβαναράδες, έτσι θα πάτε? Τι πριν? Πριν προχωρήσω τα θέματα. Πριν προχωρήσω τα θέματα. Λοιπόν, ναι, λέτε τη γνώμη σας για το θέμα το οποίο, ναι, ανοίγει ο Κωστής. Πείτε για την αναδιάθρωση των. Πώς την να μας πείτε, ναι, για το αν πιστεύετε ότι η ιδέα την οποία έχει ο κύριος Βασιλιάδης είναι καλή. Όχι άμα συμπαθείτε όμως τον Βασιλιάδη, επειδή είναι χοντρός με μούση αριστερός. Εγώ είναι χοντρός με μούση αριστερός, δεν το συμπαθώ, αλλά αυτό που λέει ο άνθρωπος είναι σωστό για μένα. Και έχει και τα παραρτήματα, είπα ο Κάραδο τα δύο. Θα βάλω το και αυτό μέσα. Κατάλαβες. Και άλλοι μου λένε ότι δεν πήρε ποτέ τον μπουτάρι. Μου έρχονται μηνύματα. Ποιος δεν πήρε τον μπουτάρι? Ότι ο Κασιδιάρης δεν πήρε. Γιατί είναι εγκόμενες τους Κασιδιάρη, είναι αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο. Λέω ότι είναι. Βγάλε τον Κασιδιάρη και να μας πει, βγάλε και τον μπουτάρι, αφού είσαι ρεπόρτερ και θες να σε βάλω και στην ΕΣΥΑ. Άντε τράβα, βγάλε τους. Ήθελες απάντηση? Όχι, μα το κυρμανόλι του καφενείου, βγάλε τον Κασιδιάρη. Και βγάλε και αυτούς οι οποίοι ζητάνε συγγνώμη επώνυμα. Και τους δικηγόρους, γιατί ζητάτε συγγνώμη? Τι δικηγόρος είσαι εσύ που ζητά συγγνώμη? Τι φοβάσαι, να πας στη δίκη, άμα είσαι μάγκας δικηγόρος, πάνε και αθώωσέ τους. Ο δικηγόρος κάνει τη δουλειά του. Ο δικηγόρος κάνει την κότα κι αυτός. Άντε μπράβο. Προχωράμε παρακάτω. Προχώρα παρακάτω. Το εξαντλήσαμε το θέμα. Οι Τούρκοι δείχνουν πολύ ζεστή για τον Μπέλκα. Δείχνουν.
Όχι μόνο οι Τούρκοι, και οι οπαδοί των Τούρκων. Μπαίνουν στα social media και τον παρακαλάνε. Παρακαλώ. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Υπάρχει ένα βασικό ερώτημα. Ποιο είναι το ερώτημα? Ο Πέλκας προφανώς έχει μια ρήτρα. Τι έχει? Μια ρήτρα. Έχει ένα συμβόλαιο και υπάρχει μια ρήτρα. Ναι. Λοιπόν, πόση είναι η ρήτρα, ξέρεις? 7 εκατομμύρια. 7 εκατομμύρια. Λοιπόν, αν τα δώσουνε. Ναι. Μπορεί να του σταματήσει? Όχι. Δεν υπάρχει κάποιο νομικό καθεστώς που να λέει ότι ο παίκτης δεν επιθυμεί να υπογράψει και. Άμα δεν πάει ο ίδιος, δεν θέλει ο ίδιος, δεν μπορεί. Ναι, ρωτάω. Ναι. Να τα ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Λοιπόν, δύο θέματα. Γιατί αν οποιοδήποτε θέλει και μπορεί και έχει τη δυνατότητα να αγοράσει τη ρήτρα σου, ναι, σε παίρνει, τότε υπάρχει ένα θέμα. Άμα θες και εσύ, τι σκλαβοπάζερο είναι. Εννοείται. Λοιπόν. Ρωτάω, ρε φίλε. Γι' αυτό μπαίνει η ρήτρα. Ναι. Λοιπόν. Ο Μπέλκας, από ό,τι ξέρω, θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ. Ναι. Αλλά λέει, άμα θέλω ΠΑΟΚ τα φράγκα και εγώ να πάρω τα λεφτά μου, τι να κάνω, να φύγω. Αυτό είπε τον Μπούζο εδώ πέρα. Ωραία. Μπράβο. Οπότε τώρα φτάνουμε σε ένα σημείο το πιο κομβικό. Ποιο είναι το κομβικό? Λέμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα κορμό. Κορμό. Φέτος έχει ένα κορμό βασικό. Δηλαδή, όπως έχει προχωρήσει, έχει πολλά. Ρίγιοβιτς, Πέλκας. Βαρέλα, Μάτος, Βιερίνια, Πασχαλάκης. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Θες και 7ο. 6. Πάμε. 1, 2, Βαρέλα. Βαρέλα. Πασχαλάκης. Πασχαλάκης. Τα δύο μπακ. Μάτος και Βιερίνια. Ναι. 4. Πέλκας. Πέλκας. Και Πρίγιοβιτς. Ποιος είναι ο άλλος, ο κορμός? Οι άλλοι μπαίνουν, βγαίνουν. Τι κορμός είναι? Αυτή είναι. 1, 2, 3. Το Κάμπος, δεν μπορεί να τον πει σε κορμό. Και ο Κάμπος, αν δεν βάλει και τον Κάμπος. Σωστό. Για να είμαστε δίκαιοι. Βεβαίως. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Σωστά. 6, 5, 3, 7, 7. 7 ενδέκατα είναι κορμός, ωραίος κορμός. Λοιπόν, και 6 ενδέκατα είναι κορμός. Σωστό. Το θέμα είναι. Ναι. Υπάρχει μια χημεία αυτή τη στιγμή. Τι γεωγραφία και χημεία, μη με το κάνεις. Υπάρχει χημεία. Μια χημεία. Ποδοσφαιρική εννοεί. Ναι. Βεβαίως. Όταν παίζεις μπάλα με κάποιον για καιρό. Συμφωνώ. Ξέρεις τα γνώτα του, τα πατήματά του. Και πότε... Τη μυρωδιά του, την παραξενιά του. Είναι αυτό που λέμε, του κάνεις τυφλή μπαλιά. Με κλειστά μάτια, του πατάς την μπάλα. Γενικά το λέμε. Ξέρεις και την ανάσα του. Ωραίο. Πώς βλέπαμε κάποτε ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ηλικίες ομάδες και λέμε, καλά, τι κάνουν αυτοί τώρα. Πετάει την μπάλα χωρίς να κοιτάει και ο άλλος έχει βρεθεί. Ναι, αυτό μέσα από την προπόνηση, μέσα από τη χημεία. Αυτό μέσα από την προπόνηση και δουλειά γίνεται. Γι' αυτό ο Βιερίνια πήγε πανέξυπνα και είπε το πρόεδρο: Πρόεδρε, μην χαλάσει το κορμό. Έξυπνος. Όταν έχει δείξει σαν ομάδα. Το Βιερίνια. Όταν έχεις... τον θα πρέπει να τον κρατήσουν όταν σταματήσει την μπάλα στον ΠΑΟΚ. Για πολλού λόγου. Όχι του φίλου του Ζαγοράκη για τα μεροκάματα. Για πολλού λόγου. Όχι, ένα λεπτό. Εγώ με το Βιερίνια έχω κοντραριστεί. Ωραία. Αυτό είναι άλλο θέμα. Στου πρώτου τρει μήνε, τέσσερι κοντραρίστηκα. Μετά respect. Αλλά λέω, σαν προσωπικότητα όμως, σαν άντρα, σαν παρουσία, σαν φιλοσοφία, σαν προσωπικότητα, αυτό πρέπει να κρατήσεις μετά την μπάλα. Όχι τους φίλους του Ζαγοράκη διορισμένου. Για την ώρα παίζει. Ποια είναι η ώρα? Για την ώρα, ώρα. Παίζει μπάλα. Εντάξει. Ο Βιερίνη. Λέω για μετά εγώ. Ο Βιερίνη έκανε δύο σπουδαίες κινήσεις. Το όχι που του είπε όταν πήγε να πάρει την ομάδα να φύγει, που έδειξε γκάτς. Και το δεύτερο, αυτό το οποίο προτείνει στον πρόεδρο, το οποίο δείχνει. Και πού μας κάνει ρόμπα? Πού μας κάνει ρόμπα με ένα Βιερίνια, ξέρεις πού? Γιατί λέω, αυτός στην κουφάλα 31 στα 32. Χορτασμένος είναι. Ήρθε εδώ για τα μεροκάματα, ήρθε, τον είδα εδώ ότι ήταν βαρύς. Σιγά, λέω, μην είναι φουλάρι. Άμα φουλάρι, λέω, αντιπάθει τη θλάση. Επειδή είναι όμως έξυπνος και επειδή και στον ΠΑΟΚ δουλεύουν καλά οι γυμναστές, δεν είναι κορόιδα. Εντάξει, και επειδή και ο ίδιος ξέρει μπάλα, πότε θα φουλάρει, πότε θα προφυλαχτεί κτλ. Την έβγαλε τη φόρμα ανωδικά. Εντάξει, και είναι μάγκας γι' αυτό. Ο άλλος άμα ήταν. Θα είχε θλάσει μία δεύτερη τέλος. Πάμε παρακάτω. Φαίνεται ότι οι γυμναστές του ΠΑΟ κάνουν καλή δουλειά τα τελευταία δύο χρόνια. Μπράβο. Έχει σταματήσει. Δεν έχει κάποτε θλάσει, μιλούσαμε δεν για ρεκόρ θλάσεων. Μπράβο. Έχει σταματήσει αυτό. Το έκανε ο Σαββίδης και η ομάδα. Άρα και εκεί σωστά. Έχουν δουλέψει σωστά. Μπράβο, σωστό. Λοιπόν, λέω ότι έρχεται αυτή η πρόταση. Ναι. Πρέπει να κάνεις κάτι προκειμένου. Τι να κάνεις, δεν μπορεί να κάνεις. Με κάποιο τρόπο να την κάνεις τη ρήτρα 7 από τα που 7 την παλκόβες. Δεν γίνεται τώρα το Μάιο η ρήτρα, ρε κόκκινη. Δεν ξέρω, ρωτάω. Η ρήτρα γίνεται. Δεν γίνεται το Μάιο, ρε. Να σου πω. Πες μου, ναι. Λες, ρε παιδί μου, τον κάνα πρόσφατα συμβόλαιο, τον είπα 500 χιλιάρια το χρόνο. Ναι. Δώσ' το 550, ρε παιδί μου. Λέω τώρα έτσι για το. Ναι. Και κάτι ρήτρα 12. Ναι. Να μην μπορώ να στον πάρουν. Πες ότι κάνω επέκταση συμβολέου. Ναι. Είπε μέχρι το 21, μέχρι το 22. Ναι, ναι. Δεν γίνονται αυτά. Γίνονται, ρε κόκκινο. Τώρα είναι αργά τώρα. Πάει. Ρωτάω. Δεν είναι. Είναι λάθος να το κάνεις. Δεν είναι λάθος. Ο χρόνος είναι λάθος. Δεν γίνεται Ιούνιο να του κάνεις τώρα τη ρήτρα 10 μέρες πριν τη μεταγραφή. Δεν τραβάει. Εσύ πιστεύεις ότι θέλουν να το δώσουν? Δηλαδή, αν φύγει ο Πέλκας. Όλους τους δίνουν. Μισό λεπτό. Ναι, τα πάντα απολούνται και αγοράζονται. Όλους τους δίνουν στην τιμή. Τα πάντα απολούνται και στη σωστή τιμή. Ναι. Αλλά όταν θες να χτίσεις μια ομάδα η οποία θέλει να κάνει πρωταθλητισμό. Ναι. Και έχεις πολλούς λόγους να φοβάσαι ότι δεν θα σε αφήσουν. Ναι. Πρέπει να είσαι δυνατός παντού. Σωστό. Και κυρίως στο αγωνιστικό. Ωραία. Πουλώντας και αγοράζοντας με την ευκολία πουλάνε οι Άρη. Ναι. Είναι δύσκολο για σένα. Ναι. Λοιπόν, πουλάς τον Μπέλκα. Ναι. Πουλάς τον Πρίγιοβιτς. Ναι. Πώς θα βρεις εύκολα έναν ίδιο? Δύσκολα είναι.
Δύο ίδιους. Δύσκολα είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αν μας ακούει ο Μίχελ τώρα όμως, θέλει να σε δει και εσένα και εμένα. Δεν πάει να θέλει να με δει. Ξέρεις γιατί. Γιατί έχει μαρούλι τώρα. Ρε φίλε. Έλα φίλε. Εγώ έλα, τι πρέπει να πω τώρα για μαρούλια να μιλήσω για την ουσία. Να πεις την ουσία, να πεις και για τα μαρούλια. Γιατί άμα ήταν βγάλει καμιά μίζα για καμιά μεταγραφή, θα έλεγε άλλα να πούμε. Δεν θα σε συνέφερε. Φίλε, δεν, πω, δεν το έκανα ποτέ, θα το κάνω τώρα. Λέω για σένα, ρε Γρηγόρη. Λέω για τον οποιοδήποτε. Καλά κάνεις. Ναι, αυτό, ναι. Όχι, δεν με θίγει. Δεν στο λέω σε προσωπικό επίπεδο. Βρε, κατάλαβα. Ναι, δεν με θίγει αυτό, ναι, που λες. Ωραία. Και καλά κάνεις. Είναι σωστό αυτό που είπε ο Βιερίνια. Κράτα την ομάδα έτσι όπως είναι. Κορμό και συμπλήρωσε τα κενά. Τέλος. Αν κάνουν κάτι διαφορετικό, είναι ρίσκο και πάμε πάλι από την αρχή. Τι είναι αυτό, τι έγινε. Ο Άρντα λέει δεν μπορεί να αντικαταστήσει η επάξια τον Μπέλκα. Ο Άρντα δεν παίζει στην ίδια θέση με τον Μπέλκα. Ο Άρντα παίζει στα εξτρέμ. Και μπαίνει προς τα μέσα. Ο Άρντα, ναι, θα είναι η αρρωσιλή αυτό που θα πω. Ναι. Με τον τρόπο που αγωνίστηκε στον Ατρόμητο, ναι, θύμισε Κριστιάνο Ρονάλντο. Είναι λίγο η αρρωσιλία, λέω αυτό που λέω. Αλλά πώς έβγαινε από τα πλάγια ο Κριστιάνο Ρονάλντο, είτε από τη μία. Ο Άρντα, παιδιά, είναι, για, όχι, όχι, είναι στο ΜΑΚ επάνω να πάει. Εκεί που θα φύγει ο ΜΑΚ, εφόσον ο Βιερίνια είναι στα 32-33 και δεν μπορεί να τυχωθεί στην τρύπα τόσο εύκολα, θα πάει σαν ΜΑΚ και θα έχει το μειονέκτημα του κοντού. Δηλαδή, όλα καλά, αλλά είναι κοντός, η τετράδα σου κοντένει. Αυτό είναι το κακό. Από εκεί και πέρα ο Ουάρντα πάει επάνω στον. Δηλαδή, ο Ουάρντα έρχεται, ναι, αντί για το ΜΑΚ. Και για το Λιμιό που για είναι το ΜΑΚ, και για το Λιμιό, αυτού του δύο είναι. Όχι, ο ΜΑΚ μπορεί να υπάρχει backup. Ο ΜΑΚ. Ο Λιμιός μπορεί να υπάρχει. Ο Λιμιός μπορεί να συνεχίσει. Ο Λιμιός είναι ένα καλό αθλητή. Ναι, τρέχει, κάνει μαρκάρι, ράνι. Κοίταξε. Αλλά έμεινε στάσιμο. Ξέρεις γιατί το λέω. Ναι. Θα σου πω. Είχαμε βιαστεί, είχαμε προτρέξει. Ό,τι. Όπως το έχουμε κάνει πολλές φορές. Τι πράγμα, ναι, εντάξει. Είχαμε βγάλει κακό το Βαρέλα. Γιατί ήταν καλός. Είχε κάτι μάγουλα σαν τον Μποκολόγκο. Να τελειώσω. Τάχασε τα λεφτά. Να τελειώσω. Ναι, για πες μου. Ο Βαρέλα έδειξε, ναι, ότι αυτό το οποίο πραγματικά χρειαζόταν, ναι, ήταν μία περίοδο να εγκληματιστεί. Να μην πάει στα γυράδια. Έφαγε ένα χρόνο. Μισό λεπτό. Δεν, ναι, ξέρω αν ήταν τα γυράδια ή τα τυροπιτά. Τον έκανε η γυναίκα του διατροφή. Πήρε διατροφολόγο. Σου λέει: εγώ είμαι αθλητή. Δεν μπορεί να έρχεται ο κόκκινο πάνω μου. Και φέτος, και να φεύγει και φέτος, ναι, εκεί που έλεγε. Καταρχήν. Ναι. Μπορώ να αποκαλύψω κάτι στον κόσμο. Αποκάλυψε. Κάτι δικό σου. Δικό μου. Ναι. Πες το τι. Αυτή η σου πια δίπλα μου έχει ένα κόλλημα. Λέει ρε παιδί μου, η τάδε ομάδα βλέπει κάτι. Μπαλαδόβατσα, ξεμπαλαδόβατσα, αλεφαντία, ή πες ό,τι θέλει. Έβαζε πόσα παιχνίδια πήγαινε και πότερε ότι θα σκοράρει ο Βαρέλα. Είχε τραλαθεί. Ένα παιχνίδι δεν πότερε και σκοράρει ο Βαρέλα. Πες, έγινε ή δεν έγινε. Πες, έγινε ή δεν έγινε. Έγινε ή δεν έγινε. Άγινε, δεν έγινε. Λοιπόν, άγινε, δεν έγινε. Είχε κολλήσει. Λέει ότι κάποιος πρέπει να φέρει ισοπαλία στατιστικά. Όχι, ρε, θα την ποντάρει. Δεν βλέπα ότι ο Βαρέλα έχει έπαιρνε τις κεφ... δεν έχει δουλέψει. Είναι στον αέρα μπροστά, έπαιρνε τις κεφαλιές. Πήγαιναν out, τις έπαιρνε στραβά. Λέω κάποια στιγμή αυτός ο γορίλας θα πάει κεφαλιά μέσα. Θα τον ποντάρω, πάρω κανένα φράγκο. Τον ποντάρα 4 Κυριακές, λέω. 4. Παραπάνω. 14. Εντάξει. Και τη 15η που δεν ποντάρες έβαλε γκολ. Με την ΑΕΚ. Γρηγόρη, δεν τον ποντάρα. Δεν αντέχεται αυτό. Εντάξει. Δεν μέτρησε όμως. Την πάτησες. Την πάτησα. Εντάξει. Παραδέξου μια φορά. Εντάξει. Λοιπόν, όπως αυτός δεν φεύγει. Ποιος δεν φεύγει. Ο Βαρέλα, δεν πωλείται, όσο και να σου πούν. Ο Πασχαλάκης που μου είπες τώρα. Και δεν έχει. Με... τώρα ο Πασχαλάκης θα έρθει η Νάπολη στα 29, τι θα τον πει, δεν σε δίνω. Όχι, ρε φίλε, άλλο θέλω να σου πω. Ο ΠΑΟΚ επί σειρά ετών έχει ένα πράγμα. Λες πράγματα με υπερβολή. Λες δηλαδή, ο ΠΑΟΚ ποτέ δεν έβγαλε καλό παίκτη στη θέση 1. Πλην του Φορτούλα που είχε μια διαχρονικότητα. Ναι. Δηλαδή ξαφνικά βρήκε τον Πασχαλάκη. Ναι, κάτσε όμως για τον Πασχαλάκη. Πρέπει να παίξει δύο χρόνια για να πει. Ναι, ναι. Ο οποίος τα δείγματα γραφή στα πρώτα είναι θετικά. Ωραία. Λοιπόν, αν σου φύγει το καλημέρα, δεν είναι κρίμα. Μπλέκεις. Είναι κρίμα, μπλέκεις. Αυτό λέω. Όχι κάτι διαφορετικό. Και τον έβγαλες αποτύχει. Δεν τον προγραμμάτισες να τον βγάλεις. Αυτό είναι σπουδαιότερο. Ναι, αυτό δείχνει καταρχήν ότι. Σπουδαιότερο για τον goalkeeper, όχι για την ομάδα. Αυτό καταρχήν, ναι, δείχνει προφανώς ότι ο προπονητής είναι δίκαιος. Εντάξει, μπορεί τον προπονητή να μην το γουστάρουν πολύ για πάρα πολλά πράγματα. Όχι, όχι, όχι. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ένα που κάνει άριστα, είναι ότι πήρε τον Ραπτόπουλο με άριστα το 10 στο 5 και τον πήγε στο 7,5. Πήρε τον κόκκινο από το 6 και τον πήγε στο 8. Έκανε ατομικά πολλούς παίκτες, δηλαδή σε ατομικό επίπεδο, βέβαια μπορεί να είναι και το επιτελείο αυτό σωστό. Το χρεώνεται, το πιστώνει το προπονητής μάλλον, αλλά έβγαλε. Εμείς πρώτοι λέγαμε. Αν εξαιρέσει το Μάτος, ο οποίος είχε μια πτωτική πορεία. Και μια έτσι σταθερότητα. Όλοι παίχτες. Ο Μάτος τον περίμενα μετά τα Χριστούγεννα. Το ότι το έβγαλε το κύπελο και το πρωτάθλημα είναι και αυτό επιτυχία του. Τεράστια. Του άλλα θέματα. Αλλά η πτώση ήταν φυσιολογική. Άλλα θέματα έχω. Δεν μπορεί 1,5 χρόνο να πηγαίνει στα κόκκινα. Ναι. Άλλα θέματα. Τα είπαμε αυτά. Με τον προπονητή άλλες ενστάσεις έχω. Τι ενστάσεις.
Εντάξει, λεπτομέρειες έχω. Αλλά στο ατομικό κομμάτι, Πασχαλάκης με άριστα το 10 πήρε 6 και πήγε στο 8. Το έκανε μόνος του, το έκανε και μόνος του. Πέλκας το ίδιο. Θες το Βιερίνια που ανέβηκε χωρίς φλάση και φούλαρε στο τέλος σαν το σπρίντερ, σαν την Πατουλίδου που έριξε τα τελευταία 20 μέτρα βολίδα. Τι θέλεις, τι θέλεις να σου πω για τον Βαρέλα που προείπες πριν από λίγη ώρα. Ο Μαλεζάς, ο οποίος σαν τρίτο στόπερ είναι μια λύση, ας πούμε, σοβαρή και αξιόπιστη. Ο Κάμπος, ο οποίος και ήταν, έκανε την καλύτερη χρονιά του φέτος, ας πούμε. Ο Πρίγιοβιτς που έπαιξε περιφερειακά μέσα στην περιοχή και άλλους ρόλους από το φέρε βάλε. Ο Πέλκας το ένας με έναν. Αν εξαιρέσεις δηλαδή τον Ελκαντουρί, τον Μαωρίσιο και τον Σακόφ, όλο τον άξονα εκεί που ήταν μια μετριότητα, όλοι οι άλλοι πήραν ανωδική πορεία με τον προπονητή του. Ωραία. Και ερώτηση. Τον κάνουμε κριτική. Επί προσωπικού ερώτηση έρχεται από το 546. Ναι, παλικάρι. Ραπτόπουλε, πριν από 7-8 χρόνια άκουγες πολιτικά, γυναίκα και ξένα ποδόσφαιρα και τα έκοβες όλα. Μάλιστα. Ή ο κόκκινος σε χάλασε ή η έλλειψη θεμάτων. Ναι, η έλλειψη θεμάτων. Δεν θα πω εγώ, η συμπλήρωση των θεμάτων, διότι με το ποδόσφαιρο δεν τη βγάζεις μόνο, και επειδή έχεις ένα ποδόσφαιρο το οποίο, μάλιστα και ένα λαό ο οποίος δεν είναι τόσο φιλοποδοσφαιρικός αλλά φιλοοπαδικός, το πήγες στο πιο οπαδικό, λιγότερο στην ανάλυση και έβαλες μέσα και τα κοινωνικά θέματα τα οποία είναι φοβερά. Όταν η δεξαμενή μεγαλώνει, φίλε μου. Ποια είναι η δεξαμενή? Τον ακροατό. Το θεμάτο. Τον ακροατό. Ναι. 546. Ναι, ναι, πάλι καλά. Είσαι υποχρεωμένος να μην αφήνεις απ' έξω όλους αυτούς που έχουν έρθει. Αυτό είναι. Δηλαδή τι θα κάνεις? Εγώ έχω κάνει και άλλες καινοτομίες με τον κόκκινο. Είδα ότι πέθανε ο Άρης και ο Ηρακλής οπαδικά και λέω αεξής Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην πόλη της Θεσσαλονίκης, Βόρεια Ελλάδα, παγκοσμίως πανελλαδικός, είναι πελάτης. Παίρνανε τηλέφωνο στι Παοξίδε και σε εγώ μέσα. Κλείστον. Τι κλείστον, πελάτη είναι. Κλείστον. Τι κλείστον, ευλάχο Παοξί. Όχι. Δεν έχει κλείστον. Δεν μα ενδιαφέρει τι ομάδα υποστηρίζει αυτό ο οποίο τηλεφωνεί. Ναι. Ό,τι θέλει υποστηρίζει. Ναι, σωστά. Ναι. Αρκεί να μιλάει σωστά. Ναι. Και α μην μιλάει και σωστά. Να μην βρίζει αυτό. Αυτό ακριβώ, ναι. Αρκεί να μιλάει σωστά. Μπράβο, ναι. Εντάξει, εγώ δεν διαφωνώ με αυτό το πράγμα. Με αυτό που λέει ο Κωστή. Διαφωνώ στο ότι εξαφανίστηκε. Κανένα δεν εξαφανίστηκε. Κανένα δεν εξαφανίστηκε. Δηλαδή τώρα. Να σου πω, ρε Κόκκινε, ο Ηρακλειδέας και ο Αργιανός ανοίγει μια εφημερίδα, ένα site, ένα ραδιόφωνο και πας στον Αργιανό και στον Ηρακλειδέα. Πότε να πληρώσεις έμφυα, πότε να πληρώσεις ρεύμα, ναι. Ήρθα, στα πήραν όλα να μου πεινάσαν τα παιδιά. Είδες πόσο κόσμο είχε. Πώς το πες? Στο Κλεάνδης Βικελίδης στην Κυριακή με τον Πανσεραϊκό. Αδιάφορο παιχνίδι. Πόσο κόσμο είχε? 15-20.000. 3.000 εισιτήρια πληρώσα. Δεν ξέρω, ξέρω εγώ. Λογιστής δεν είμαι. Είμαι εγώ. Αν ο φίλος ο Καρυπίδης, ναι, δεν μπορεί να ελέγξει ποιοι μπαίνουν, ναι, 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 και πληρώνουν και ποιοι δεν μπαίνουν και πληρώνουν. Όπως σου είχα πει για τον Ηρακλή. Αν η ΕΚΑΦΤΗ δεν μπορεί βρε να ελέγξει. Μου, δεν βρε, φταίω βρε, εγώ. Χρυσέ μου τώρα. Βρε καλέ μου. Βρε παιδί μου. Η πορεία του οπαδού λέει είχα 14.000 κόσμο. Ωραία. Δημοτικό γυμνάσιο έχει κόσμο? Όχι. Αυτό να σε προβληματίζει διαχρονικά. Αν η ομάδα επανέλθει σωστά. Πώς θα επανέλθει σωστά? Εδώ δεν μπορεί να δώσει προκαταβολή τον Ασλίδη. Πώς θα επανέλθει σωστά? Δεν μπορεί να δώσει το Σόουζα προκαταβολή. Τώρα σιγά σιγά τα βγάζουν. Έχει, τσίμα, τσίμα, έχει τσίρλα, δίπλα τσίρλα. Το Ραούλ Μπράβο και δεν έχει λεφτά. Το Ραούλ Μπράβο και το Ράουλ χέσε τώρα. Άσε το Ράουλ Μπράβο τώρα. Ο Ραούλ Μπράβο είναι να σου κάνει κανένα μάτσο τώρα. Α, παράτα με. Ο Ραούλ Μπράβο τώρα. Ο Ραούλ Μπράβο να πάει κανένα τάβλι. Να έχει βάλει μαγνήτη στα ζάρια να ρίχνει εξάρι 12 φορέ και να λε πώ γίνεται. Τι υπενεί ότι ο Ραούλ Μπράβο. Δεν υπενεί με τίποτα. Δεν είναι καλό στο τάβλι. Το είπε. Σιγά σιγά τα βγάζω. Μαύρη τρύπα λέει 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Μεθαύριο θα βγει άλλη άσπρη. Δεν κατάλαβε. Ναι. Να διαβάζει τα μικρά γράμματα. Τι γράμματα? Τα μεγάλα γράμματα λένε μαύρη τρύπα 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Η ζημιά στην πάγια τη ζώνη 16-17. 17-18. Ναι. Πόσα εκατομμύρια ευρώ? 17-18. Άμα του λε του Αργιανού. Ρε, συγγνώμη. 17-18 δεν έχουμε. Ναι. Μέχρι σήμερα. Ναι. Δηλαδή αυτό μπορεί να είναι μικρότερο, μπορεί να είναι και μεγαλύτερο. Θα σου πει ένα Αργιανό τώρα. Ρε, φίλε, εγώ ρωτάω. Πρέπει να σε πάρει. Δηλαδή, σε πει... ρώτησα χτες. Θα σε πει ένα Αργιανό. Ρώτησα χτες. Θα σε πει ένα Αργιανό. Η τρύπα του πάω δεν είναι μεγαλύτερη. Ναι, είναι πολύ μεγαλύτερη. Και γιατί δεν λέτε για την τρύπα του Πάου? Περίμενε, ρε Κόκκινε. Αυτή την απάντηση. Γιατί άλλες τρύπες είναι βουλωμένες και άλλες αβούλωτες. Ναι. Έχει ένα πηδικταρά που βουλώνει τις τρύπες του Πάου, να πούμε ο Σαββίδης. Η τρύπα του Άρη είναι ανοιχτή, αβούλωτη. Το καταλαβαίνει ο Αργιανός. Αυτό του λέμε. Εδώ το 1,3 είναι τρίχες. Το θέμα είναι ότι ποιος θα την καλύψει αυτή την τρύπα. Θέλω να συνοηθούμε. Θες να συνοηθούμε. Λοιπόν. Άντε, μπράβο. Για να λέμε αλήθεια. Πες αλήθεια. Λοιπόν, ήταν όλη η διοίκηση του Ηρακλή χθες. Τι ήτανε? Όλη η διοίκηση. Όλοι απένταροι εκεί ήταν. Όλη η διοίκηση. Όλη η διοίκηση. Και λέω. Είπες. Μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ. Υπήρχε σοβαρό ύφος, ε. Έτσι έκανε ένα Κωνσταντίνε. Το είπε. Μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ. Με μεταλλική φωνή. Είναι σοβαρό όμως. Μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ. Ποιο είναι το μέγεθος του ανοίγματος? Ναι. Και μου λένε, ελέγχεται και όταν θα το ξέρουμε θα το βγάλουμε. Κατάλαβε. Δεν σε απάντησαν δηλαδή με άλλα λόγια. Δεν δουλέψαν. Ναι. Εγώ το ρώτησα. Ναι. Απάντηση πήρε.
Εγώ, ό,τι έμαθα. Κάνα κόκ, ξεκεράσανε εκεί. Κάνα κόκ. Εμένα με κεράσανε πάλι. Τι. Κάτι γλυκά, κάποιο γιόρταζε. Προχτές. Α, εντάξει. Φρέσκα ήταν. Γιόρταζε ο φροντιστής της ομάδας και το κέρασε γλυκά. Ο φροντιστής. Ο φροντιστής. Εντάξει. Μάλιστα. Θες να μάθεις τίποτα άλλο. Ναι. Ο Παπαϊωάννου, γιατί φοβάται τη θύρα 10. Ο Παπαϊωάννου, γιατί... κανείς δεν φοβάται από εκεί. Γιατί τη φοβάται. Γιατί? Για το θέμα του προπονητή. Του την πέσανε να πούμε και τώρα κάνει και γλύφη. Και λέει ο κόσμος θα την πει και ο κόσμος θα την πει. Κλάση πατάτη στην Ευρωκοπή. Ερώτα τον να σε πει. Ναι, τι, τι, πες. Τι, τι. Υπάρχει θέμα προπονητή. Με τον Αναστασιάδη, ρε, ότι θεωρήσαν ότι αυτός ήταν υποκινητής και τέτοια. Φίλε, η ομάδα πέτυχε. Σταμάτα ρε κόκκινε. Η ομάδα πέτυχε. Μη ρε κόκκινε, τον ορμήξανε. Όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Η θύρα 10 δεν τον ορμήξανε. Δηλαδή η θύρα 10 τι κάνει, στηρίζει Αναστασιάδη, αυτό μου λέει. Η θύρα 10 κάνει το κουμάντο στον Ηρακλή, αυτό λέω. Όχι, δεν κάνει κουμάντο. Δεν κάνει κουμάντο. Όχι. Ε, τότε γιατί λέει αυτός να δει ότι πει ο κόσμος. Τι ότι πει ο κόσμος. Σε ποιο θέμα. Σε όλα. Όχι, λάθος κάνεις. Όχι. Το ότι πει ο κόσμος είναι. Ότι αυτοί... Είναι ότι εμείς δεν έχουμε φράγκο για να μην φάμε τις μάπες μας. Ψέματα λένε. Βρε, κάτσετε να σου πω τι λέει. Ψέματα λένε. Ναι, όχι, δεν λένε ψέματα. Επειδή είμαστε απένταροι εμείς, δεν έχουμε αναφέρομαι και κάποιον εκεί πέρα. Δηλώσανε ποτέ ναι, ότι είναι. Βγάζουνε... Μισό λεπτό ρε κόκκινο. Δηλώσανε ποτέ μεγάλη και τραγική. Ναι, όχι, 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 δεν μου αρέσει αυτό. Είναι παράγοντας. Και τον έχει. Ο Λάξης Παπαϊωάννου. Είναι. Είναι. Ναι. Και τι λέει, ό,τι πει ο κόσμος. Δηλαδή αυτός τι, δεν έχει άποψη. Δεν έχει παραγωγική υπόσταση. Τι. Κάνουν πράγματα, ρε φίλε. Τι κάνουν πράγματα. Προσπαθούν να συγκεντρώσουν. Όταν λέω παράγοντας ό,τι πει ο κόσμος, είναι να πηδάς από το καλάθι. Το ό,τι πει ο κόσμος, ναι, ναι. Βλαμμένε, ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό το οποίο έγινε και φέτος. Ναι. Που είπες ότι θα συμμετέχεις ναι. Και δεν συμμετείχες. Ναι. Δηλαδή το να δίνουν κάποιοι κάθε μήνα χρήματα, αυτό το 50 ευρώ. Ήταν... Το ό,τι πει ο κόσμος. Αυτό είναι. Σημαίνει δεν έχουμε που να γύρουμε. Όσο δεν μπορεί να βρεθεί ένα παράγοντας να πάρει την ομάδα. Γιατί δεν βρίσκουν. Τι είναι γιατί δεν βρίσκουν. Γιατί δεν βρίσκουν, τι κάθεται εκεί. Δηλαδή, συγγνώμη, υπάρχουν έξω παράγοντες και έχουν παρέλθει εδώ Παναθηναϊκός. Μου λες εσύ μεγάλος και τρανός και ψάχνετε. Γιατί στον Άρη δεν ψάχνουν να βρουν παράγοντες. Να ρωτήσεις το φίλο σου. Τι να το ρωτήσω, ξέρω τότε. Δεν θέλω να δώσει την ομάδα. Για... Αν δεν έχει χρήματα να δώσει προκαταβολή, για ποιο λόγο δεν θέλει νομίζω να δώσει. Νομίζω ότι θα την κάνει έτσι. Έτσι νομίζω. Δεν γίνεται έτσι, ρε. Στον Ηρακλή γιατί δεν δίνουν. Δεν γίνεται. Τη δίνουνε. Ποιο τη δίνει. Τη δίνουνε. Όποιο έρθει με τα χαρά. Με τα χαρά. Να ελεγχθεί όμω. Όχι. Την άιντε. Ναι. Όπω ήρθε ο Καναδό, πάρτι και μετά τρέχουν. Να ελεγχθεί τι σημαίνει. Μα κέρασε σαν του είναι καλό. Γιατί τώρα... και ο Σαββίδη όταν ήρθε δεν έδινε λεφτά και το βγάλανε πατεώνα τον άνθρωπο. Ο Κατσαρή και οι υπόλοιποι. Μόλι του έριξε τα 600 έγινε καλό. Κατάλαβε κόκκι. Αποδείχθηκε καλό. Επειδή πληρώνει. Ναι. Πρέπει να ελεγχθεί, λέω, ναι, για ναι, να μην ναι, πέσει ναι. Σε χέρια που δεν πρέπει. Ναι, ναι. Θες να μην ξαναγίνει. Πρώτη σελίδα όταν ήρθε ο Σαββίδης, τι λέγαμε, εδώ. Όλοι. Θυμάστε τι έλεγα εγώ. Ε? Τι έλεγε. Τι έλεγε. Ότι κάνετε λάθος. Ότι έχει τεράστια οικονομική ευρωστία. Μίλησες μαζί του εσύ. Όχι. Τον ήξερες. Όχι. Έψαξα και έμαθα. Πού έψαξες. Ξεχνάς πάρα πολύ εύκολα και σ' αρέσει να μηδενίζεις. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Mega Outlet. Μεγάλο ανοιξιάτικο και καλοκαιρινό μπαζάρ. Το Μάιο στο Mega Outlet. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη. Πάντα. Ο μεγάλος τελικός και... Αλελεπλε. Ταξιδάκι φουρκοπλε. Βάλτε γολάκι. Ονειράς. Γεμάτο βαλίτσακι. Προορισμός. Εξωτικός. Τώρα θα δεις. Καλά κέφι και χορός. Πήγαμε τώρα για παραλία. Έχω το Scratch με δεύτερη ευκαιρία. Ναι, δεν κέρδισα. Ναι. Με το νέο Scratch παγκόσμιο κύπελο στα κέρδη. Κερδίσεις δεν κερδίσεις μπορεί να πανηγυρίσεις. Γιατί όλα τα δελτία που δεν κερδίζουν έχουν δεύτερη ευκαιρία να κερδίσουν ένα ταξίδι στη χώρα που θα σηκώσει το κύπελο. Scratch, τυχή στη στιγμή. Ο ΠΑΠ, ζήσε το παιχνίδι. Ελληνικά λαχεία, μέλος του ομιλό ΠΑΠ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Είσαι αγρότης. Για ό,τι ανταλλακτικό ζητάς, στον Πεχλιβανίδη πρέπει να πας. Λάζαρος Πεχλιβανίδης. Ανταλλακτικά τρακτέρ, γνήσια και aftermarket για Massey Ferguson.
Τζόνσον, Λαντίνι, Πέρκινς, Κέις, Χόλαντ. Άμεση και γρήγορη αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Λάζαρος Πεχλιβανίδης, 40 χρόνια, δίπλα στον αγρότη. 10 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας. 2-31-0-681-597. Τζατζορτάνι. Μοναδικές προσφορές. Ακούστε, μια πίτσα γίγας από τις 12 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Μόνο 6 ευρώ. Με δύο καταστήματα στη Βέρεια. Delivery Καρατάσου 22 και Πιερίου 198. Όπου μπορείτε να απολαύσετε καφέ, μαγειρεμένο φαγητό και λαχταριστές πίτσες σε σαλόνι 360 τετραγωνικών μέτρων. Πίτσα Τζορντάνι 2-3-3-1-0-75.000. Οπ, τρέχει πάλι το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Σκέφτομαι για θερμομόνωση. Τώρα που έχει επιδότηση και θα μου βγει οικονομικά. Τι λες? Λέω ότι εγώ που έχω βάλει σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem, πληρώνω ελάχιστα για θέρμανση και κλιματισμό και κάνω οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Αλήθεια? Και άκου και αυτό, ταυτόχρονα ανακαινίζεται και η πρόσωψη του κτηρίου σου με τους έγχρωμους παστόδεις οβάδες Marmocryl και έχεις κέρδος 2-1. Άρα, Thermo System, το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με την εγγύηση της Isomat. Αυτό σου λέω. Το πρωί είδα ένα φοβερό Audi Q2 στη Τζιμισκή. Μετά με προσπέρασε ένα σπόρο μαύρο Audi Q3. Και στη δουλειά πάρκαρα δίπλα σε ένα υπέροχο μπλε Audi A1. Μήπως βλέπετε Audi παντού? Τώρα με 4 χρόνια δωρεάν σέρβις, 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση και άτοκη χρηματοδότηση, ήρθε η στιγμή να αποκτήσετε το δικό σας. Μάθετε περισσότερα στον εξουσιοδοτημένο έμπορο Καρέντα Μανδύλας, 26 Οκτωβρίου 3840 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-2242-04. Ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ραντεβού στις 9, τηλεκόνφερανση στις 10. Για να δω και τα mail μου στο κινητό. Οχ, το ξέχασα! Επειδή ένα μυαλό, ένα BrainVit την ημέρα. Το BrainVit της Health Aid περιέχει βιταμίνες, αμινοξέα και βότανα. Ιδανικό για πνευματικά εργαζόμενους και ηλικιωμένους. BrainVit, 15 χρόνια στην Ελλάδα. Από τη Pharma Center, με κέντρο το φαρμακείο. Εδάφες, η δύναμη να προσφέρεις με πράξεις. 100% έκπτωση στα τέλη σύνδεσης για όλες τις νέες συνδέσεις του 2018. Εδάφες, η δύναμη στο φυσικό αέριο. Για νέες συνδέσεις, καλέστε στο 11150. Nulis SA is the leading company in the cash registers market. They deliver. Okay, ας το καταλάβαμε. Η εταιρεία Nulis ΑΕ είναι κορυφαία στο χώρο των ταμιακών μηχανών. Nulis ΑΕ, στα φορολογικά συστήματα και την ασύρματη παραγγελιοληψία. Απλά η μόνη επιλογή. Ενημερωθείτε στο www.nulis.gr. Στη Θεσσαλονίκη, δύο πράγματα αγαπάμε. Τον καλό καφέ και τη γειτονιά μας. Τα καταστήματα For All ενώνουν αυτές τις δύο μεγάλες αγάπες, αφού πια βρίσκονται σε κάθε γειτονιά. Με 30 καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, έχεις κάθε μέρα δίπλα σου τον καλύτερο καφέ και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Τρία νέα καταστήματα For All λειτουργούν ήδη. Θεμιστοκλής Οφούλη 12, Παπαναστασίου 197 και Προέκταση Μακρυγιάννη 20 στον Εύωσμο. Τελειώσατε με το βάψιμο του σπιτιού σας? Αχ ναι! Τέλος η μούχλα και τα μικρόβια. Βάψαμε με Σεπτολούξ, τη νέα σειρά της Τετραλούξ. Σεπτολούξ από την Τετραλούξ. Αντιβακτηριδιακό, αντιμουχλικό, αντιαλλεργικό χρώμα. Πιστοποιημένο και ειδικά σχεδιασμένο για σπίτια, σχολεία, νοσοκομεία και χώρους εστίασης. Υγιεινό περιβάλλον με χρώμα βασισμένο σε νανοσωματίδια αργύρου χωρίς συντηρητικά και χημικά. Σεπτολούξ από την Τετραλούξ. Ζήστε σε περιβάλλον Τετραλούξ. Υγιεινά, χωρίς μικρόβια και αλλεργίες. Αξίζεται ένα premium οικογενειακό αυτοκίνητο που θα αναβαθμίσει τη ζωή σας. Αξίζεται ένα Volvo S60 ή V60. Τα πρώτα σε πωλήσεις στην κατηγορία τους με σύστημα αποφυγής συγκρούσεων City Safety, αυτόματο κυβότιο, σύστημα πλοήγησης και προβολής ξένων. Μέχρι τις 30 Ιουνίου επιλέξτε ανάμεσα σε 85 ετοιμοπαράδοτα Volvo S60 ή V60 και αποκτήστε το αυτοκίνητο που αξίζεται με 26.500 ευρώ και με επιπλέον 5 χρόνια εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια. Επισκεφτείτε σήμερα το δίκτυο επίσημων διανομέων Volvo και μάθετε περισσότερα. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ.
Λοιπόν, έβαλες πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά πρέπει να το σταματήσουμε. Ναι, έβαλες ωραίο τραγούδι για να κοιμηθεί ο κόσμος, να πούμε. Εντάξει, βγάλε και τον γραμμένο σε συνέντευξη, να τελειώσουμε. Να πούμε. Βγάλε και τον καμένο, σε παρακαλώ. Καμένος, φιλαράκι, τον ψήφισες. Λοιπόν. Εντάξει, καλή επιλογή. Καλώς. Έχω ό,τι ψηφίζω. Ίδια και κιλά έχετε, ίδια μάγουλα έχετε, εντάξει. Ό,τι έχω ψηφίσει. Γιώτα πέντε και ο ένας και ο άλλος. Ό,τι ψηφίζω, ό,τι καλά έκανες, καλά έκανες. Δεν είμαι πλακοραφός στρατό. Μη μου μιλάς εμένα για στρατό. Τέλειωσε. Εσύ δεν μπορεί να μιλάς. Όχι. Μίλα για τίποτα άλλο. Εντάξει, τέλειωσε. Εντάξει. Τα 390 είναι ελεύθερα. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε. Ναι. Να πω ότι μαζί μας είναι οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας προκειμένου να γίνει οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό και να πάρετε την καλύτερη τιμή της αγοράς. Και φυσικά στο www.listoparto.gr βρίσκεται το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται για το δικό σου αυτοκίνητο. Και μην ξεχνάτε ότι όλες οι μηχανές αυτοκινήτων είναι με 150 ευρώ. Ο Πάοκ λέει χτυπάει center back 48 χρονών, ε. 48? Ναι, όχι, 36. Στη Σαχτάρ Ντόντζεκ, πώς λένε την ομάδα. Ντόντζεκ. Λοιπόν, Ντόνεσκ. Ντόνεσκ, ναι. Ένα ερείπιο πάει να πάρει ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το. Ο Χατζερίδη είναι stand-by. Ναι. Τρεις φίλοι τηλεφωνήσαν να μην τους χάσουμε για αυτό. Ο Ζαβουνοκέφαλο που έχει δύο κεφάλι με εσένα, που θα τον πάρω, θέλει 600. Δεν έρχεται ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος, μισό συγκέρθη. Αργότατος. Παρακαλώ. Λέγε. Πάρτε γρήγορο στόπερ. 36 χρονών στόπερ θα πάρετε. Μάλλον δεξί μπακ. Μα μπορεί να το θέλει για το μάτι του. Τέλος πάντων, δεν μου αρέσουν αυτές οι κινήσεις. Καλημέρα. Εγώ είμαι πρώτος, παιδιά. Εσείς είστε ο πρώτος και πείτε μας αν αυτοί που χτύπησαν τον Μπουτάρη πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη. Ζήτησαν συγγνώμη, αν είναι κοτάρες για όχι. Κοτάρες είναι, αλλά δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ θέλω να μοιραστώ την εμπειρία μου χθες τι έζησα. Άμα δεν ξέρετε, εγώ κατάγομαι από τον Εύρο. Είστε Ευρύτης. Ναι, είμαι σε ένα χωριό του Εύρου κοντά στα σύνορα. Πώς λέγεται, Πλάτη Χανδράς, πώς. Πλάτη. Πλάτη Ορεστιάδος. Ωραία. Στα πέντε ευφία έχω φάει, ξέρεις πόσες φορές. Πόσες. Πάρα πολλές. Φαντάζομαι πολλές. Έτσι. Κούτρα. Θέλω να μοιραστώ μια εμπειρία μου τώρα, τι έζησα χθες. Εγώ πηγαίνω στο ποτάμι για να ψαρεύω ψάρια, όχι για να τα τρώω. Βρίσκω στο στομάχι τους μέσα δαχτυλίδια χρυσά και αλυσίδες. Γι' αυτό πηγαίνω. Γιατί πού τις βρίσκουν τις αλυσίδες. Από αυτούς που τρώνε. Ναι. Έχουνε μέσα κατά καιρούς βρίσκω στο στομάχι από τα ψάρια. Εσύ πας να ψαρέψεις για να βρεις χρυσάφι. Τι ψάρια πιάνει δηλαδή και βρίσκεις. Σαρδέλες πάντως αποκλείεται. Ναι. Έστροφες έχει, βουλγάρες έχει. Βουλγάρες. Ουκρανές έχει. Κάτσε να μάθουμε. Λέγε. Άκου, εγώ ήμουν στο ποτάμι στη μία όχθη και από την άλλη όχθη είδα ένα παλικάρι εκεί πέρα. Ήτανε Τούρκος. Φορούσε μια μπλούζα Μπεσικτάς, ΠΑΟΚ Brothers. Ναι. Του είπα εγώ κοιτάξτε. Σε συνέλαβε. Όχι. Δεν σε συνέλαβε. Όχι. Όχι, ήταν απέναντι. Α, στην άλλη μεριά. Γλίτωσε. Ναι, του είπα εγώ και τα δικά μου. Τη γλίτωσε, να πούμε, ναι. 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 Και μου λέει, σας λέει τους αεξίδες, λέει ο Ερντογάν, λέει δεν σας γουστάρει καθόλου. Λέω γιατί με λέει για τις αλλοτριωτικές απόψεις σας, για το δικέφαλο στο στήθος, για το γήπεδο που θα το ονομάσετε Αγία Σοφιά και τέτοια. Ναι. Και το λέω καλά, ρε φίλε, και ο Πάο, λέω δικέφαλο. Δικέφαλο και ο Πάο, καλά τον είπες, ναι. Ναι, λέει, αλλά μετά την άρνηση λέει, να παραλάβουν λέει, τα φυλαπορίες λέει, κατά των Τούρκων, του συμπάθησε ο Ερντογάν και θα του τάξει λέει, και πρωτάθλημα και αυτό δεν είναι πρόβλημα. Λέει, με το δικέφαλο θα το ξαναλλάξουν το σήμα τους. Ναι. Ναι, και δημιούργησε και δεδικασμένο έτσι, για τους δελεάσεις στο τουρκικό πρωτάθλημα με τη Φενέρ, δηλαδή να χτυπάνε προπονητές και να συνεχίζει το παιχνίδι. Ναι. Τέλος πάντων, εκεί τελείωσε η συζήτησή μας. Εντάξει, τον πίστεψα γιατί για όλους τους έχω ικανούς τους παοξίδες. Δηλαδή, αφού αρνήθηκαν και τα φυλαπορίες και να αλλάξουν και σήμα που μπορούν να το ξανακάνουν. Τέλος πάντων, για χθες, αυτό που λέει, καθόμουν το βράδυ και σκεφτόμουν τη διαφορά του Μέση με τον Μαραντόνα. Για πες. Η διαφορά του Μαραντόνα με τον Μέση είναι ότι ο Μαραντόνα κάποτε συνάντησε τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Μέση δεν θα το συναντήσει ποτέ. Ναι, γιατί ο ένας παίζει πρωταθλητριών και ο άλλος έπαιζε UEFA. Γεια σου, φίλε. Ναι. Παρακαλώ. Γιατί είναι κόκκινε. Κρύα πράγματα. Κρύα πράγματα. Εμένα τα είδα πολύ θερμά και προκλητικά. Οκ. Γεια χαρά. Επόμενος φίλος, ναι. Ναι. Πιο δυνατά, παιδιά, πιο δυνατά. Πιο ζωηρά. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ, ναι. Γεια σου, αυτό που λέει. Γεια σου, φίλε. Κωνσταντίνος, από Ηρακλειδέα στην Πολύχνη. Είσαι Ηρακλειδέα στην Πολύχνη. Αφού φωτογραφήθηκαμε μαζί στο μέλλον. Ναι, κάναμε φωτογραφία, βεβαίως. Τι κάνετε. Καλά. Γεια σου, φίλε μου. Θέλω να πω για ένα πράγμα. Ότι
Χθες στην βραδινή εκπομπή ο κύριος Δραγκάτης, ναι, και ο κύριος Τζόρταν στο Fair Play στο Άρδο και ένας υπάρχουσης στην Λάρισα με λιδωρήσανε και με χλεβάσανε άσχημα και χλεβάσανε και χλέβασε στη σημερινή εκπομπή ο κύριος Δραγκάτης τον κύριο Περβελέγγιο, τον δικηγόρο. Περίμενε μισό λεπτό, Κωνσταντίνε. Έχουμε πετρωτό άλλο Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι για είδηση. Μην πηδάς κουβέντα, ρε κόκκινε. Η είδηση... Θα τα πάει και ο Ηρακλειδέας αργά. Μείνε, ρε φίλε, μην. Έλα. Λέγε. Κωνσταντίνε. Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν θέλει να τελειώσει ο φίλος, λίγο να σας αναλύσω. Όχι. Περιμένει. Α, εντάξει. Λοιπόν, υπάρχει ένα λίγο περίεργο θέμα. Διότι είναι στη Θεσσαλονίκη ο Ντάριο Σερνά. Ναι, ρε, αυτός 36 χρονών, ο Μπακ, να πούμε. 36 χρονών, αλλά τι γίνεται τώρα. Από τον ΠΑΟΚ προκύπτει ότι είναι μια τυχαία συνάντηση. Τυχαία. Που κάνει με τον Γιώργο Σαββίδη, ναι, τον οποίο συνάντησε στο αεροδρόμιο και είναι μαζί ακόμη. Δεν ξέρω πού ακριβώς είναι μαζί, είναι μαζί ακόμη. Από τον ΠΑΟΚ λέγεται δηλαδή ότι δεν υπάρχει θέμα μεταγραφής. Αλλά από την ώρα που συζητάνε ακόμη δεν μπορείς να είσαι απόλυτα κατηγορηματικός. Τι είναι αυτός εδώ, αυτός απάκι είναι, ρε φίλε. Ο Σερνά είναι αρχηγός εθνικής κορυφής, υπήρξε πολύ μεγάλο όνομα στη Σαχτάρ. 36 χρονών είναι. Ναι. Είναι 36 χρονών και το θέμα είναι ότι το Σεπτέμβριο σε ένα μάτι Νάπολη Σαχτάρ έχει τιμωρηθεί για χρήση απαγορευμένων ουσιών. Ναι, ντοπάκιας, ναι, ντοπάκιας. Και θα ξαναπαίξει 22 Αυγούστου. Ναι. Αυτό που ήθελα να μεταφέρω είναι ότι από τον ΠΑΟΚ προς το παρόν προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα μεταγραφής, αλλά από τη στιγμή. Πώς δεν υπάρχει θέμα μεταγραφής, Δημορέ. Δηλαδή. Τι μπορεί να, ναι, ξέρω, και τι πήγε ο Γιώργος εκεί, αφού το. Ας πέστελνε ένα αμάξι, να τον έβαζε μέσα, να τον πήγαινε στο Μακεδονία Παλάς ντυμένο καλόγρια. Τι είναι αυτό τώρα, γίνεται θέμα τώρα. Το γράφουν και σαν τα αθηναϊκά. Ναι. Ο Μίχελ διαψεύδεται ότι ήταν και αυτός εκεί. Είναι λίγο περίεργο το θέμα. Θέλουμε λίγο μερικά πράγματα ακόμα να το ξεκαθαρίσουμε. Μεταφέρω αυτά που υπάρχουν ως πρώτες. Αυτός είναι να κάνω την ερώτηση τώρα, την ποδοσφαιρική. Είναι δεξιός μπακ, παίζει και στόπερ. Είναι δεξιός μπακ, παίζει και αριστερός μπακ και έχει παίξει και στόπερ. Σαν παίκτης έκανε πολύ μεγάλη καριέρα. Είναι από τα μεγαλύτερα νόματα. Δεν αμφιβάλλουμε. Η ηλικία του και το προχωρημένο της ηλικίας είναι, ναι. Και έχει να παίξει και ένα χρόνο, ρε Κώστα. Ναι. Ένα χρόνο έχει να παίξει. Είναι, ξέρω εγώ, και 36 και ένα χρόνο να παίξει είναι πολύ. Η αλήθεια δεν ακούγεται καλά στον κόσμο. Και τον Παπάλου Τσέσκου του ξέρει όλους. Έτσι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο σκεπτικό, γιατί μπορεί ο άνθρωπος να θέλει να σταματήσει την καριέρα του κιόλας, έτσι. Οπότε μένουμε σε αυτό που λέει ο Μπάουκ, ότι δεν υπάρχει θέμα μεταγραφής, τουλάχιστον αυτό προκύπτει ως πρώτη πληροφόρηση, και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει στη συζήτηση που έχει με τον Γιώργο Σαββίδη και να βγει κάτι παραπάνω. Ναι. Έτσι, το κρατάμε λίγο με επιφύλαξη. Πάντως αυτή τη στιγμή είναι με τον Γιώργο Σαββίδη. Είναι μαζί. Ναι. Έχεις κάνα παπαράτσι εκεί και τα λοιπά που... Ας πούμε... δεν ξέρουμε πού ακριβώς είναι, αλλά ότι είναι μαζί. Ναι. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Πάρα πολύ καλά. Καλή συνέχεια. Πάρα πολύ καλά. Πάμε στον Κωνσταντίνο από τον Εύωσμο. Για πάμε στην Πολύχνη που ήταν. Ποιον Εύωσμο, στην Πολύχνη σε λέει είναι, ναι. Εντάξει, δυτικά είναι. Ναι. Συνεχίζει έτσι. Συνέχισε, αλλά αργά το πας και εσύ. Το αμάξι ρετάρι να πούμε, ναι. Πρώτη Δευτέρα στην Τζίνη. Όχι, πρώτη Δευτέρα δεν είναι. Ότι κάνει γκουγκουγκ, πώς θα λένε αυτά τα. Πού θες να καταλήξει. Όχι, δηλαδή ήταν ντροπή αυτό που μου έλεγε γιατί. Επειδή πήρε το πράγμα από το κύπελο και εγώ δεν ήθελα να το πάρει, λογικό αφού είμαι αντίπαλος άλλης ομάδας, ναι, με Ηρακλής εγώ. Δηλαδή είναι ντροπή, δηλαδή με χλέβασαν ο κύριος Τζόρνταν από στο Fair Play και ο κύριος Δαγκάτσης. Αλλά ας φέρει τα λεφτά πίσω ο Τζόρνταν και ας μην κάνει. Ναι. Και ένας Παοξής από τη Λάρισα με χλέβασαν πολύ άσχημα και δηλαδή έλεγε. Δηλαδή ο Παοξής από τη Λάρισα όταν έπαιζε ας πούμε... Ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ολυμπιακός και ήταν με τον Ολυμπιακό, τι έπρεπε να τον πούνε, γιατί υποστηρίζει, γιατί έτσι γουστάρει και υποστηρίζει. Ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ, ο εχθρός του ΠΑΟΚ, όταν παίζει ο ΠΑΟΚ, θέλει να κερδίσει ο άλλος. Τι σε κλέβασε, γιατί σε κλέβασε. Ναι, λογικό, αφού εγώ είμαι αδίπορος άλλης ομάδας, φυσικά. Δηλαδή θέλω να. Όταν παίζει ο Ολυμπιακός, ας πούμε. Άφηλε, το Σάββατο θα παίξει η Λίβερπουλ με τη Ρεάλ. Ναι. Οι οπαδοί τη Everton τι πιστεύει, θα εύχονται να κερδίσει η Liverpool το κύπελλο. Όχι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Όπως και εγώ εύχομαι να μην κερδίσει ο ΠΑΟΚ ποτέ πρωτάθλημα, ποτέ κύπελλο. Αυτό είναι το ανθρώπινο. Αυτό είναι το λογικό. Το ανθρώπινο. Είμαι οπαδός, κύριε Ραφαήλ. Πιστεύει ότι σε ρίξανε, πιστεύει ότι σε χλεβάσανε. Βρε, ότι είναι οπαδός, τελείωσε. Και καλά κάνει. Να είσαι καλά. Να είσαι ευχαριστώ πολύ. 900 θα σου πω ότι είσαι ηλίθιος, έτσι απλά. Επειδή δεν γνωρίζει. Εντάξει. Απλά ηλίθιος είσαι. Όταν δεν ξέρεις, να μην στέλνεις μηνύματα. Παρακαλώ. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια ναι. σας. Από Ξάνθη παίρνω. Καλώς τώρα. Στο ερώτημα σου, κύριε Ραπτόπουλε, όχι απλώς σκότες λυράτες να μάζετε σε ένα συγγνώμη. Το ρεπορτάζ λέει ότι παρακαλάνε γονιπετής, οι δικηγόροι και οι ίδιοι
τον κύριο Μπουτάρη να ανακαλέσει. Τρέμουνε μήπως πάνε στο δικαστήριο και πήρα ο Κασιδιάρης τηλέφωνο. Φίλε, έχεις πάει ποτέ σε δικαστήριο? Ναι, νομικός είμαι. Νομικός. Ναι, λοιπόν, όταν λες νομικός, γιατί υπάρχουν διαφορετικές. Νομικός είναι. Ο, τι νομικός? Δικαστικός. Ο Νίκος ο νομικός, ο τραγουδιστής. Δικαστικός, τι. Δικηγόρος. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ προκειμένου να υπερασπιστείς τον Κωστή ή εμένα, δεν θα χρησιμοποιήσεις οτιδήποτε επιχείρημα υπάρχει, ναι, προκειμένου αλλά είναι κότα να μην καταδικαστούμε. Ναι, αλλά είναι κότα αυτό. Συγγνώμη, το νομικό. Αυτό το ερώτημα το οποίο είχε θέσει ο κύριος Αραπτόπουλος. Αυτό που θέτω εγώ, τι είναι. Εγώ θέτω το ερώτημα και λέω, εφόσον είσαι παλικάρι, ευπατρίδης, τον άπατρι και τον αν θέλει να τον πλακώνεις και σε πάει στο δικαστήριο, να έχει τα άντερα να πας εκεί πέρα. Όχι να τον παρακαλά τον αν θέλει να και τον άπατρι, όπως λέτε, για να σβήσει την ποινή. Αυτό λέμε τόση ώρα. Αυτό λέω τόση ώρα. Δηλαδή εσύ στους πελάτες σου τι λες να κάνουν? Να κάνουν τους μάγκες. Ναι, για να κονομάει αυτός, βέβαια. Φυσικά. Ακριβώς. Δηλαδή στον πελάτη σου λες εσύ να παραδεχθείς ότι το χτύπησες. Άμα δεν έχει αυτός διαζύγιο, επεισόδιο, πώς θα ζήσει? Μπορώ να ρωτήσω. Τι να ρωτήσεις, ρε φέλε, τι να ρωτήσεις? Μπορώ να ρωτήσω. Τι να εσύ στους πελάτες σου λες να πεις ότι τον έδιρα γιατί ήθελα? Στον πελάτη μου θα πω να πει ακριβώς την αλήθεια πώς έχουν γίνει τα πράγματα, ναι, για να έχω κι εγώ δουλειά. Άμα του πω, τουλάχιστον ένα ωραίο παραμύθι. Τι να ζητήσει, συγγνώμη, δεν θέλει να αθώνει. Δεν θέλει να αθώνει το πελάτη. Σε λέει, ρε, στο δικαστήριο θέλει να πάει. Αυτή λένε στο δικαστήριο θα πει την αλήθεια. Αυτή λένε να αποσύρει τη μήνυση, ρε κορόιδο. Τι βλάκα είσαι εσύ, ρε. Πού σε βρήκαμε? Σε πληρώνουμε εδώ πέρα σένα? Σε δίνουμε και δώρο? Τι με κοιτάς, ρε μπόζο? Αν όμως αποσύρει τη μήνυση. Αποσύρει τη μήνυση, λέμε. Γι' αυτό λέμε ότι είναι κότες. Είναι ή δεν είναι? Είναι. 100%. Μα όταν σε ένα εθνικό θέμα πας και κάνεις επεισόδιο, θα υπομειστείς, να πούμε, και τις συνέπειες. Εγώ τι κάνεις, ρε κόκκινο? Αν ο κύριος Μπουτάρης εδώ, κόκκινος, ρε φίλε, του λέμε εδώ και ένα χρόνο, έχει πει κάτι για έναν ακροατή. Το κάνει ο ακροατής μήνυση. Και του λέει ανακάλεσε, ήταν ένα συγγνώμη να τελειώνουμε. Και ένα χρόνο δεν έχει πει. Μαγκιά του, του κόκκινου. Μαγκιά του, δεν θέλει να πει και τα λοιπά. Πολύ ωραία. Και κρίνει τώρα ο κόκκινος και εγώ. Εγώ τον κρίνω και λέω ότι εφόσον πήγες, χτύπησες σε δύο μέρες, δεν μπορεί να τον παίρνεις αυτόν που έδιρες και να τον ζητάς να τον παρακαλάς. Αυτό λέω, ρε κόκκινε. Δηλαδή με δέρνεις εσύ, σε κάνω μήνυση και την άλλη μέρα με παρακαλάς να αποσύρω τη μήνυση. Δεν είναι αντρίκιο αυτό, αυτό λέμε τόση ώρα. Οκ. Okay. Εντάξει, φίλε. Okay, τώρα με βαριά καρδιά τώρα στο οκ, okay, γιατί μας κοροϊδεύεις τώρα. Οκ. Okay. Δηλαδή μπορώ να διαφωνώ. Τι να διαφωνήσεις, δηλαδή εσύ ποια είναι η άποψή σου πριν πάμε στον επόμενο? Η άποψή μου είναι ότι προκειμένου να γλιτώσει το μάρι σου, κάνεις τα πάντα. Άρα είσαι κότα. Πάμε παρακάτω. Τελείως. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν με πούν κότα. Ναι. Δεν μπορούν να πούν ό,τι θέλουν. Α, για να σώσεις το μάρι σου, εσύ κάνεις τα πάντα. Μόνο σου λες ότι πρέπει να κοιτάξεις τη μαρμίτα. Αυτή είναι η ιστορία. Ναι. Η μαρμίτα ποια δηλαδή, είναι? Δηλαδή δεν είναι καλοί άνθρωποι αυτοί του Θεούλη που λένε έκανε ένα λάθος, ζητώ συγγνώμη, επειδή με πιάσανε το λέω το συγγνώμη. Υποκριτικό, συγγνώμη. Καμία σχέση το ένα θέμα με το άλλο. Α, καμία σχέση το ένα θέμα με το άλλο. Πάμε στον κόσμο. Φυσικά και υπάρχει υποκρισία. Υποκρισία. Αλλά όποιος έχει πραγματική μετάνοια. Όχι, δεν πραγματική μετάνοια. Πραγματική μετάνοια θα ήταν αν δεν τους πιάνανε. Αν φίλε αυτός πήγε και χτύπησε. Ναι. Ξαναπάει και πιάσει. Ναι. Και χτυπήσει για να τον πιάσουν. Ναι. Αυτός δεν μετανόησε. Ναι. Αυτός είναι βλάξ. Α, είναι βλάξ αυτός. Ναι. Μάλιστα. Πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ. Έτσι. Έλα, φίλε, ναι. Ναι, χαίρετε. Χαίρετε, κυρία μου. Καλά, τα παιδιά εντολές πέρναν. Το βιντεάκι βγήκε με. Τι εντολές πήραν, για πείτε μας, ναι, ότι τι. Αφού βγήκε το βίντεο, άλλος σφυρίζει και κάθονται και τον κοιτάνε και μόλις δίνει το σύρμα, φεύγουν οι πιτσιρικαρία που πάει στα γυμναστήρια και είναι από γνωστές ομάδες φασιστικές και κάνει το ντου. Για να καταλαβαίνουμε τι κρύβεται από πίσω και το τι πάει πολιτικά ο φίλος τώρα, ότι είναι συγκεκριμένη αυτή. Πώς θα το πάω. Και για να το πάω πολιτικά, όταν έχεις μια ιδεολογία, αν έχεις τα κότσια και να βγαίνεις και να υπερασπίζεις αυτή την ιδεολογία. Γιατί ο κύριος Κασιδιάρης μπορεί να έχει τη σβάστικα. Αλλά πάει και λέει, δεν βγαίνουν, λένε, εμείς δεν είμαστε ναζιστές. Μια χαρά ναζιστές είστε και γι' αυτό είναι και κλιματίες. Γιατί είναι ναζιστές, αυτή είναι η ιδεολογία τους. Οι Ιροβίκονες, για να το πω και την άλλη μπάντα, γιατί πάνε να μας παίξουν τώρα αριστερά και δεξιά. Οι Ιροβίκονες τι διαφορά έχουν δηλαδή? Καμία διαφορά δεν έχουν, αυτό θέλω να πω. Και όταν φοράς κουκούλα, ο Τσε Κεβάρα που ήταν επαναστάτης, έλεγε, οι επαναστάτες δεν φοράν κουκούλα. Δεν κρύβονται στο λαό. Πάνε μπροστά και λένε, εγώ είμαι. Αυτό που το κάνω γιατί έχω μη δότητα. Και πηγαίνω μπροστά. Γι' αυτό χρειάζεται οργανωμένος αγώνας, αυτός ο κόσμος που είναι αγανακτισμένος, ας κατεβεί την άλλη Τετάρτη σε απεργία που έχει. Και ας υπάρχουν μέσα σωματεία εργατοπατέρες, γιατί όντως η Πάσχη και η Δάκη το έχει καταστρέψει το εργατικό κίνημα. Αλλά αν θέλει ο κόσμος που είναι αγανακτισμένος με αυτή την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, με αυτά που τραβάμε, ας διαδηλώσει οργανωμένα να φωνάξει συνθήματα πολιτικά,
διεκδικητικά, να παλέψει στον χώρο δουλειά του, να μην παίρνει 4 εκατοστάρικα. Προχθές πάλι απολύσανε εργαζόμενοι από εμπορομάγαζο. Το σωματείο έκανε κινητοποίηση, υπάρχει εκεί πίσω η απόλυση. Πράγματα που δεν ακούγονται, μικρά πράγματα. Κακώς, δεν ακούγονται και αυτά δεν ακούγονται, γιατί. Εννοείται. Λοιπόν, χαιρετώ. Παρακαλώ. Λέγε κόκκινε, πάμε επόμενη γραμμή. Έλα. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Ευαγγελιστής είχε ο Βίκονας. Ο Βίκονας έχει 12 συλληφθέντες. Είχε τώρα βάλει να κάνει λόγο του ΚΚΕ. Κόκκινε η διαφορά με τον Ραπτόπουλο που λες. Ο Ραπτόπουλος δεν πουλάει εθνικισμό. Αυτοί που πουλάνε είναι αγατακισμένοι, σκασμένοι με τον μπουτάρι, αλλά τον παίρνουν τηλέφωνο. Γιατί το λες εμένα, δεν καταλαβαίνω. Γιατί σε βάλω σε έναν δρόμο. Γιατί ρε Κόκκινε, είπες προηγουμένως ότι θα κάνει τα πάντα. Τα πάντα θα κάνει αυτός που δεν έχει ιδανικά, δεν έχει. Αυτοί που έχουν ιδανικά και να ξεπουλάνε δηλαδή με ένα επεισόδιο. Φίλε μου, μην παίρνεις μια κουβέντα και την απομονώνεις. Άντε πάλι. Είπα ότι από τη στιγμή που παίζεται η ελευθερία σου. Άκου τώρα τι λέει. Ποια ελευθερία, ρε. Δεν ποια ελευθερία. Okay. Δηλαδή, αν τσακωθείς για ένα παρκάρισμα, για ένα πάρκινγκ, εγώ δηλαδή τσακώνομαι για το πάρκινγκ. Θα πάρω τηλέφωνο και ρωτήσω συγγνώμη. Αυτό να το καταλάβω. Αλλά να πάρει ο άλλος που υποτίθεται είναι αγανακτισμένος και δεν θέλουμε του και να παρακαλάει αυτό δεν που βρίσκει. Θέλει, ρε φίλε, φοβάται. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Άμα φοβάται να κάτσει. Άμα φοβάται να κάτσει σπιτάκι. Έχει δικαίωμα να μετανοήσει. Άμα, όχι. Άμα φοβάται το να μην. Φίλε, ρωτά. Όχι, εγώ θα απαντάω. Άμα φοβάται μη δέρνει. Εάν φοβάται μη δέρνει. Μπορώ να ακούσει το φίλο. Τι να ακούσει, εμένα θα ακούσει. Τι να ακούσεις. Α, πες φίλε μου. Άμα φοβάται μη δέρνει. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Εσύ ποια είναι η άποψή σου. Κόκκινε εσένα ρωτάει νομίζω. Όχι εσένα ρωτάω. Α, του λέω άμα φοβάται. Να άκρη μαζί, άμα φοβάσαι δεν πλακώνεσαι. Αυτό είναι. Φίλε, δεν πλακώνεσαι. Έτσι είναι. Δεν παίρνεις τηλέφωνο. Άμα θες ούτε τον παίρνεις τηλέφωνο να του πεις καλέ συγγνώμη βάλε με στο Δήμο και δεν το ξανακάνω και σε παρακαλώ πολύ παιδάκι έχω το παιδάκι μου έκανε κτλ. Τι να κάνουμε παιδάκι ήτανε. Ζωηρό ήτανε, έσπασε τα μάξι του Δήμου και εγώ έσπαγα τα μαγαζιά. Αλλά ο Μηταράς τα πλήρωνε. Πάμε επόμενη γραμμή. Έχει το παιδάκι μου. Τον Κρόνο εγώ τον έσπασα 18 χρονών. Το μαγαζί με τον Ξενίδη, τον συμμαθητή μου. 60.000 δραχμές το 1985. Μπαμ, την άλλη μέρα. Άλλος πλήρωσε. Άλλος πλήρωσε. Πλήρωσε όμως. Επόμενος. Δεν είπε, παρακαλούσε ζήσι μου, σε παρακαλώ, δεν το έκανε το παιδάκι μου, άλλος φταίει. Άντε μπράβο. Δεν όλοι έτσι όμως. Άντε μπράβο κοτάρες. Δεν όλοι έτσι τα παιδάκια σας. Τραμπούκι τα παιδιά. Σταμάτα ρε. Τραμπούκο το παιδάκι καλά κάνει αλλά θα πάει και στο δικαστήριο. Εμείς πώς πηγαίναμε δηλαδή. Λακαμάδες ήμασταν. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλώς τώρα. Κύριε εγώ μιλάω. Μάλιστα κύριε μου εσείς μιλάτε. Πολύ ωραία. Ελπίζω να είστε καλά. Να είστε καλά. Υγεία και τα λοιπά και είστε Αθηναίος. Όχι, όχι, από Άρτα είμαι. Άρτα, από κάτω μεριά, γιατί το λάμδα ήταν ελαφρύ, ναι, εδώ είναι βαρύ, ναι. Ναι, 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 ναι. Δεν ξέρω, ίσως φταίει εδώ πέρα και καιρό. Δεν φταίει ρε, το λέω ότι ήταν ελαφρύ, δεν είναι ότι φταίει, φταίει. Εντάξει, εντάξει. Κωστή, ναι. Κόκκινε, επειδή σας άκουσα σήμερα, ναι. Δεν ξέρω αν έχασα κανένα κομμάτι, σχολιάσατε μήπως τη σύνταξη του κυρίου Καλφογλού. Ο κύριος Καλφογλου τι είναι, δεν κατάλαβα. Ο διαιτητής. Του περσινού πέτσινου τελικού, που κύριε Μπαουκάρα μας. Α, ο Καλφογλου ο επόπτης λες. Ο διαιτητής. Ναι, ναι, ναι. Αυτός. Τι έκανε αυτός. Αυτός παραιτήθηκε λέει, ναι. Α, παραιτήθηκε, μάλιστα. Και σήμερα διαβάζουμε ότι και ο κύριος Θάνος. Ναι. Ήταν η τελευταία του φορά ναι. Που στήριξε. Ναι, 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 ναι. Αλλά δεν τον είχε σχολιάσει. Είναι και... Αυτός δεν είχε δώσει το Αγρίνιο στο 90 μια υπέροχη ποινή για να κερδίσει το ΠΑΟΚ. Μήπως είχε κάνει λάθος. Τι είχε κάνει στο Αγρίνιο? Για το πέναλτι λέει. Φίλα, προηγείται πέναλτι το οποίο δεν δίνει. Λέω, προηγείται πέναλτι το οποίο δεν δίνει. Προηγείται πέναλτι και δεν δίνει, μάλιστα. Διαφωνούμε, όχι, διαφωνούμε σε αυτό. Δεν ξέρω, καθένα κρίνει. Δεν ξέρεις, ρε φίλε, δεν έγινε πέναλτι πριν. Εγώ τι είμαι, πάω και είμαι. Γίνεται πέναλτι πριν. Δεν ξέρω, αφήνετε. Μπορεί να έχει κάποιο συμφέροντα. Δεν ξέρω τι μπορεί να παίζει πίσω στο μυαλό σου. Εγώ δεν παίρνω στη δική σου. Μα είναι, ξέρω εγώ αν έχει εσύ συμφέροντα. Τι λογική είναι αυτή. Φοβάται του παοξίδε, ρε φίλε. Ξέρω εγώ αν έχει. Εγώ είδα ότι υπάρχει ένα πέναλτι. Φοβάται, ρε φίλε. Εγώ είδα ότι υπάρχει. Εγώ δεν είδα και. Επειδή το λένε οι παοξίδε, είναι πέναλτι. Ποιοι παοξίδε. Ακριβώ πριν το πέναλτι δευτερόλεπτα πριν προηγείται πέναλτι. Ποιο πέναλτι έγινε πέναλτι. Εσύ πες δεν είναι. Οκ, ακούγεσαι. Τέλος πάντων, πάμε επόμενη γραμμή. Γιατί το αστείο που είναι, ρε φίλε. Το αστείο είναι ότι μυρίζει μεθάνιο εδώ μέσα. Αυτό είναι το πού είναι το αστείο, δεν κατάλαβα. Τη βρωμάει μεθάνιο. Το φίλο ρωτάω, πού εγώ είναι. Εγώ στα απαντάω, έκλεισε ο φίλο. Επόμενο, ναι. Έλα, γεια. Γεια σας κύριε. Τι κάνετε. Καλά κύριε, εσείς. Μπράβο, να είστε καλά. Λοιπόν. Ρε παιδιά, τώρα για το επεισόδιο του Μπουτάρη, τώρα μιλάμε για συμπεριφορά μέσου Έλληνα. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν. Η άποψή μου είναι ότι ο μέσος Έλληνας είναι καταρχήν, σε εισαγωγικά θα το βάλω, αμόρφωτος.
σημαίνει ότι όχι δεν έχει μια εξειδικευμένη μόρφωση, αλλά συμπεριφέρεται με τρόπο που συμφέρει μόνο αυτόν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση σαφώς, πες. Ναι. Σαφώς και δεν είμαι υπέρ του. Ο Μπουτάρης έχει πει ένα καρό αηδίες, αλλά έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 80 χρονών δεν τον κοπανάς. Βρε τον κοπανά! Βρε τον κοπανά! Αλλά μετά, άμα σε πιάσουν, δεν πάνε να το πει. Καλέ, συγγνώμη που σε κοπάνε, αλλά και μια ένσταση. Εγώ, άκουσε με. Εγώ, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ένα λεπτό θα το χάσω. Θα ξεχαστώ, είμαι και μεγάλο εγώ. Μεγάλο άνθρωπο είμαι. Γιατί εγώ είμαι μικρό. Έλα, εντάξει, μαζί μα κοντά. Λοιπόν, όταν έγινε το επεισόδιο με την. Πώ την είπε εσύ, με την εξεντάρα, με τα δύο μπαϊπά κτλ. Αν είσαι μάγκα, βρε αγόρι μου, την κοπάνησε. Γιατί κρίνει να πούμε να μην σου βρει το αυτόφορο. Κάτσε και πες ναι ρε φίλε, την κοπάνησα. Γιατί μου την έδωσε. Κατάλαβες. Ξεκινάνε πολλά. Όλοι φερόμαστε έτσι. Όλοι φερόμαστε έτσι. Κάτσε βρε ηλία μου. Αφού την κοπάνησες, πες ναι ρε. Εγώ. Και αν τυχόν αυτή η τύπη που τον κοπάνησε τον Μπουτάρη, τον κάθε Μπουτάρη και η κάθε τύπη, μετά από ένα χρόνο λήξει το συμβάν. Δεν πάει κανένα φυλακή κτλ. Κτλ. Θέλει κάποιο να διορίζει τη μάνα του, την κόρη του, το γιο του, το θειό του. Θα τρέξουν στον Μπουτάρη και όλα ξεχασμένα θα είναι για αυτούς. Δεν θα τους πειράξει ούτε ο Πόντος, ούτε ο Μόντος, ούτε τίποτα. Ο διορισμός ήταν καλός. Έφυγες. 900. Άντε πάλι τα ίδια. Θα σε βρω. Μη. Θα σε πρίξω. Και θα ζητάς τόσες συγγνώμη. Όσες δεν φαντάζεσαι. Επειδή είσαι επικίνδυνος. Μη. Επειδή είσαι επικίνδυνος. Αν έχεις άντερα, στείλ ονοματεπώνυμο. Γιατί εγώ θα σε βρω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αχ, μην τον δίνεις και μετά ζητήσεις συγγνώμη κι εσύ. Δεν κατάλαβα. Θα το κάνεις κι εσύ. Θα έχεις πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μη, Γρηγόρη, φτάνει, φρένο. Εντάξει. Φρένο. Στείλ ονοματάκι και θα σου δώσω πάσα να κάνεις όσες μηνύσεις θέλεις. Να σε δω όμως εκείνη την ώρα, όταν θα καταλάβεις τι βλακεία έκανες. Θα φιληθείτε στο τέλος. Τι θα κάνουμε. Θα φιληθείτε στο τέλος, έλα. Όπως θα φιληθεί ο Κασιδιάς. Έχεις καταλάβει τι έκανε. Τι έκανε, μωρέ, κατάλαβα τι έκανε. Δεν κατάλαβε. Εντάξει. Για ποιον μιλάει. Για τον Κωνσταντίνο μιλάει. Για τον Κωνσταντίνο. Δεν κατάλαβε γι' αυτό. Και συνεχίζει. Δεν κατάλαβε, δεν ξέρει. Από άγνοια το κάνει. Δεν το κάνει. Ναι, και τον λέω πρόσεχε γιατί δεν ξέρει. Ναι. Και συνεχίζει. Ναι. Και θες να είμαι ήρεμος. Μη ρε Γρηγόρη. Εντάξει. Μη. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Η Θάκη 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Η δυσκολία στην αποπληρωμή των οφειλών δεν πρέπει να είναι ένα άλυτο πρόβλημα. Στην Εθνική Τράπεζα στηρίζουμε έμπρακτα τους δανειολήπτες, έχοντας βρει ήδη λύση για 220.000 πελάτες μας. Ελάτε σήμερα να συζητήσουμε και μαζί θα βρούμε τη λύση. Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας. Στείλτε την αίτησή σας στο nbg.gr/λύση. Τηλεφωνήστε μας στο 210-48-59.000. Εθνική Τράπεζα. Μαζί θα βρούμε τη λύση. Ποια μυστικά κρύβει ο βυθός της θάλασσας? Καταδυθείτε και ανακαλύψτε τα στο Mediterranean Cosmos από 5 έως 26 Μαΐου. Γίνετε κι εσείς εξερευνητές των ωκεανών σε μια μοναδική υποβρύχια έκθεση που μας παρουσιάζει το αγαπημένο μας εμπορικό κέντρο για να μας προετοιμάσει για το καλοκαίρι. Ένα ιστιοφόρο, ένα υποβρύχιο, ναυτικά και θαλάσσια εκθέματα και πολλές διαδραστικές εκδηλώσεις σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου.
Mercedes μου και εγώ. Μέχρι σήμερα, δύο διαφορετικές έννοιες. Από σήμερα, μία. Mercedes Me. Η πιο δημιουργική σχέση μεταξύ αυτοκινήτου και οδηγού που έγινε ποτέ. Το κινητό μου γίνεται προέκταση του αυτοκινήτου μου. Οι επιθυμίες μου πραγματοποιούνται. Η γνώση μου εμπλουτίζεται. Η ζωή μου αλλάζει. Το αύριο αρχίζει σήμερα. Mercedes Me. Με συνδέει με το αυτοκίνητο. Με το δρόμο. Με τον κόσμο. Τα Voy & Noi φέρνουν τη νέα τους καλοκαιρινή συλλογή υποδημάτων σε ένα νέο ολοκένουργιο χώρο 1.500 τετραγωνικών μέτρων στην Καλαμαριά. Αποκτήστε τώρα τα δημοφιλέστερα επώνυμα brands με έκπτωση έως 20%. US Polo, Ricoh, Garbi, Caprice, Adidas, S. Oliver, Nike, Marco Toggi, Yana, Miss 60. Voy & Noi τώρα με 3 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Νέο κατάστημα στην Καλαμαριά, Εθνικής Αντιστάσεως 88. Σταυρούπολη, Ιατρού Γογούση 37. Χαριλάου, Παπαναστασίου 42. Voy & Noi. Η Θεσσαλονίκη έχει το προβάδισμα στη μόδα της υπόδησης. Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί της διακοπές. Και εσύ τι είπες? Τι Happy Days ή τίποτα? Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 2109-23-77-77. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάν σε XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν σε XXL τι τιμές είναι, μπεμπέ? Στεφάν σε Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν σε XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Το ήξερες πως οι μικρές φθορές κάνουν τις μεγάλες προσφορές? Το ξέρει ο Ξουλόγης και σου προσφέρει επώνυμα καινούργια ηλεκτρικά με μικροφθορές στη συσκευασία ή το εξωτερικό τους και έως 50% φθηνότερα και με 2 χρόνια εγγύηση. Γκρουπ Ξουλόγης. Στρατήγη 49 και Περεβού στην Άνω Τούμπα. Αντώνη Τρίτσι 60 στον Εύωσμο και στο ξουλόγης.gr. Το πρωί είδα ένα φοβερό Audi Q2 στη Τζιμισκή. Μετά με προσπέρασε ένα σπόρο μαύρο Audi Q3. Και στη δουλειά πάρκαρα δίπλα σε ένα υπέροχο μπλε Audi A1. Μήπως βλέπετε Audi παντού? Τώρα με 4 χρόνια δωρεάν σέρβις, 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση και άτοκη χρηματοδότηση, ήρθε η στιγμή να αποκτήσετε το δικό σας. Μάθετε περισσότερα στον εξουσιοδοτημένο έμπορο ΕΤΑ ΑΕ. Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 105, Θέρμη. Τηλέφωνο 2310-499-555. Ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα. ΓΕΣΕΕ ΑΔΕΔΗ. Κοινωνική και επιστημονική φορείς όλης της χώρας. Ενώνουμε δυνάμεις ενάντια σε λιτότητα, ανεργία, υπερφορολόγηση. Τετάρτη 30 Μαΐου 2018. Πανεθνική ημέρα δράσης κοινωνικών φορέων και απεργία των συνδικάτων. Όλοι στις συγκεντρώσεις των κοινωνικών φορέων και των εργατικών κέντρων. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Εδώ είμαστε για το τελευταίο 20 λεπτό, καθώς μένουν 22 λεπτά περίπου για το φινάλι της εκπομπής. Αν θέλετε και ψάχνετε χρώματα για εξωτερική χρήση, τα ακριλικά χρώματα Acrylian της Vitex είναι ειδικά σχεδιασμένα για συνθήκες Ελλάδος. Έχουν μεγάλη οδοχή και είναι ενισχυμένα για να διατηρούν τις αποχρώσεις τους την έντονη ηλιοφάνεια. Θα τα βρείτε στα καταστήματα Κοσμάγλου και στο νέο κατάστημα Κοσμάγλου στον Εύωσμο, όπου σε 1100 τετραγωνικά μέτρα θα βρείτε τα πάντα για το βάψιμο και ιδέες ανακαίνησης. Η Θάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι με τηλέφωνο το 2310-303-173.
Τρεις φίλοι περιμένουν. Άλλους τρεις περιμένω. Πάμε. Πάμε. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Ο Μανώλης είμαι από Ηρακλή Τσακαβάλας, ο παδός της ΑΕΚ. Γεια σου, Μανώλη. Ωραίος. Λοιπόν, δεν θέλω να μιλήσω ποδοσφαιρικά, θέλω να τοποθετηθώ για το θέμα του κυρίου Μπουτάρη. Ε, βέβαια. Είδες τι πουλάει κόκκινο. Λοιπόν, η μανούρα πουλάει. Η αναδιάρθρωση δεν πουλάει. Η εμβρασμό ψυχής αντίδραση αυτών των θερμοκέφαλων εκείνη τη στιγμή που είναι δικαιολογήθηκε από αρκετό κόσμο. Αργότερα με τη λογική λες ότι όχι, δεν έπρεπε να γίνει έτσι. Είναι ενάντια σε κάθε μορφής βίας. Βέβαια και ο ίδιος είχε ξεφύγει πολύ από τα όρια του. Αλλά επειδή δεν σας άκουγα μια αρχή, εγώ θέλω να βάλω και μια ακόμα παράμετρο. Όταν είχαν γίνει τα επεισόδια της Μαρφίν και σκοτώθηκε τότε η Έγκυση Κοκτάλα, πάλι με. Όχι μόνο αυτή, και άλλοι. Και άλλοι, πολλοί. Η αστυνομία ακόμα τους ψάχνει. Αυτούς τους τσίμπησε μέσα σε ένα 24ωρο. Ναι, αυτό είναι σωστό. Δηλαδή, αν θέλουμε ισονομία και να μην θέλουμε χειροδικίες. Εγώ, φίλε, έχεις δίκιο. Εγώ και όταν πιάνουν τους κομμουνιστές εκεί και φωνάζουν λευτεριά κτλ. Λέω τι λευτεριά. Τι έχει, μέσα. Το έκανες μέσα. Εγώ γιατί να πληρώσω 200.000 πρόστιμο στο ραδιοτηλεοπτικό. Καλά να πάθω. Τι έκανες, σκότωσε ο αριστερός, τι έγινε, ήρωας, όχι μέσα. Τι είσαι εσύ, Χρυσαυγίτης, τον έδιρες, μέσα. Γιατί τον έδιρες, τι απάνω, το ζητήσω συγγνώμη. Μισό λεπτό όμως. Ο αριστερός, έχω μια διαφορά εδώ. Όταν πιάνουν τους αριστερούς, οι αριστεροί δεν ζητάνε συγγνώμη, μπαίνουν μέσα. Αυτούς που πιάσανε χθες, συγγνώμη αμέσως, στο δεύτερο λεπτό. Εδώ έχω ένσταση. Οι κουμούνες, όταν κάνουν τη μανούρα, δεν αλλάζει να πει συγγνώμη. Έχει το κεφάλι το ποντιακό ο κουμούνας. Ναι, αλλά υπάρχει ο άλλος το έδωσε δυο μπουνίδια. Συγγνώμη κύριε Δήμαρχε, και διορισμό θα ζητήσει στο τέλος. Εκεί είναι η ένσταση. Η ένστασή μου είναι εκεί. Κώστα, να σε πω κάτι τη δικιά μου την ένσταση. Αμέ. Ότι η συμπεριφορά προς τους κομμούνες όπως τους λες είναι λίγο πιο μαλακή. Δηλαδή, βλέπεις ότι πολλά πράγματα που γίνονται σε δεκατοσώρες, σε διαδηλώσεις και σε αυτά. Καλά, η αλήθεια είναι ότι πολλοί κομμούνες εγκληματίες γίνανε και οδοί. Αυτό είναι άλλο. Θα μου πεις εδώ, οι Άγιοι σκοτώνανε και γίνανε Άγιοι. Έχουν γίνει παράτυπα πράγματα. Δηλαδή, στο θέμα μας τώρα. Στο θέμα μας. Όμως αριστεράς ότι γίνεται είναι δημοκρατία. Ναι. Αυτό είναι μαγιά των αριστερών επικοινωνιακή και με το καλλιτεχνικό που βγάλαν κάτι κουμούνες εκεί πέρα, συνθέτες και τα λοιπά, το κάναν πιο επικοινωνιακά. Έχεις δίκιο σε αυτό. Πάμε επόμενη γραμμή. Χαιρετίσματα στην Καβάλα. Σωστός. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Οι κουμούνες είναι από τη μια, ξαναβγείτες από την άλλη. Δήμαρχε. Αλλό. Σπέρα. Ναι. Θα σε ρωτήσω κάτι, Κώστα. Μάλιστα. Στις αρχές της εκπομπής είπες στους Χρυσαυγίτες το Μάρια, έτσι. Το Μάρια. Δεν θυμάμαι. Εκτός αυτά που λες, αν δεν τα ακούς. Έχει ένα πρόβλημα ακούς αυτήν την αλήθεια. Μ' ακούς. Δεν θυμάμαι σε ποια φάση που δίναν τον Δήμαρχο. Λες τους Χρυσαυγίτες το Μάρια, έτσι. Πότε τους είπα το Μάρια. Είπα οι Χρυσαυγίτες είναι το Μάρια. Βεβαίως. Χαρακτηρισμό, είπα κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω να το είπα. Το είπες, φίλε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα ούτε με τους Χρυσαυγίτες, ούτε με τους κομμουνιστάς. Απ' τη μια μεριά η μεν και απ' την άλλη δε. Η συμπεριφορά. Βρε, δεν είπα το Μάρι κανέναν. Είπα. Στάσου ρε φίλε, κάτσε να το ξεκαθαρίσουμε. Εγώ δεν είπα κανένα Χρυσαυγίτη ούτε κανένα αριστερό το Μάρι. Εγώ είπα Κώτα, άκου. Άμα μαγνητοφώνησε στην εκπομπή. Όχι. Αν είπα κάτι τέτοιο που νομίζεις, το ανερώ στον αέρα. Άλλο λέω εγώ. Λέω ότι τους είπα αυτούς που βαρέσανε τον Μπουτάρη και τους πιάσαν κότες. Αυτό είπα μόνο. Το Μάρι δεν είπα κανέναν. Φυσικά. Για το πιτσιρικά τον ανήλικο θα συμφωνήσω ότι μπορεί να ζητήσανε συγγνώμη. Έτσι. Κοίταξε, δεν είμαι Χρυσαυγίτης. Ρε παιδιά, δεν με ενδιαφέρει τι είναι ο καθένας. Εγώ δεν χαρακτήρισα κανένα πολιτικό. Ούτε τον αριστερό. Έχει την ιδεολογία του. Ένα λεπτό. Έχει την ιδεολογία του. Το Μάρι δεν είναι κανένας. Όχι. Θες να σε κλείσω εγώ ή θα με κλείσεις εσύ? Δεν θα σε κλείσω. Μόνο εσύ θα μιλάς. Μα λες κάτι που δεν είπα. Σε παρακαλώ να ακούσεις πάλι την εκπομπή. Θα την ακούσω πάλι. Ναι. Λοιπόν, και να δεις ότι αποκαλείς Χρυσαυγίτες εκτός από κότες, εντάξει το κότες. Μα είπα κότες αυτούς που χτυπήσαν τον Μπουτάρη, το αν οι Χρυσαυγίτες είναι δεξί. Είναι κότες, συμφωνώ.
αλλά το τομάρια. Τομάρι δεν. Να εκφράζεστε καλύτερα. Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Αν νομίζει ότι είπα κάτι τέτοιο, σου λέω στον αέρα τα αποσύρω. Δεν νομίζω. Τα αποσύρω αν το έχω πει, δεν το είπα. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Είμαι Παοκτής. Λοιπόν, δεν μιλάς αντικειμενικά. Είσαι πνεύμα αντιλογίας με τον συνάδελφό σου, είναι ντροπήρες. Δηλαδή όλα εσύ τα ξέρεις. Τα ξέρω. Και σε είχα σε εκτίμηση. Συγκεκριμένα πες μου. Ναι, είσαι ένα πνεύμα αντιλογίας, δηλαδή. Είμαι. Έλεος δηλαδή, ρε φίλε, μη μας νευριάζεις. Ενώ σε πάμε, κάπου τα χαλάς, καβαλάς καλά. Δεν ξέρω τι. Ο κόκκινος τα λέει αυτά. Ο κόκκινος χρησιμοποιείς του κόκκινου εκφράσεις. Δεν ξέρω να πούμε. Είδες πως χαλάστηκε η κότα. Κότα. Κατάλαβες, αδερφέ μου, δεκτή. Καλά του τα είπες, φίλε. Δεκτή κριτική. Καλά του τα είπες, φίλε. Δεκτή κριτική. Μια χαρά του τα είπες. Δεκτή κριτική. Φίλε μου, κόκκινε. Οχ. Πάντα έχει μια τάση να τεντώνει το σχοινί. Μα αυτό. Παντού τα ισοπεδώνει όλα. Πολύ χαμηλά τον ρίχνει. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν τον ρίχνει χαμηλά. Είναι αυθόρμητος. Πολύ αυθόρμητος, δηλαδή έλεος να πει. Βιάζεται να μιλήσει και πάνω στη βιασύνη του δεν σκέφτεται τι λέει. Είναι δύο ώρες μας δώσανε, 45 είναι διαφημίσεις. Βιάζουμε να μιλήσω, ρε Γρηγόρη. Τι να κάνω. Δεν με θέλει, κλείνω. Φιλιά. Yeah. Καλή κριτική. Σκίσε με, ρε φίλε. Καλά κάνεις και το λες. Έτσι, μπράβο, έτσι θέλω να είστε. Επικριτική κύριος, και με επιχειρήματα. Κύριος όμως. Έτσι, έτσι, κύριος. Έτσι. Δεν μ' άρεσε αυτό που. Κύριος. Δεν χαρακτηρίζα ούτε τους αριστερούς. Δεν το θυμάμαι κι εγώ. Ούτε τους Χρυσαυγίτες. Δεν το θυμάμαι. Εγώ είπα ότι αυτοί που βαρέθηκαν. Μπορεί να έγινε. Όχι. Έχουν μπορεί γίνει... να έγινε. Όχι, ιδεολόγοι και εμένα και ιδέα. Όχι. Φίλοι μας, στην κοινωνία χρειαζόμαστε όλοι. Ναι. Παρακαλώ. Μάλιστα. Και ποιο να δεν έχει βρει. Τι λέει, ποιο είναι. Ούτε να. Ο Δημήτρης. Εγώ το θα πάω παντελ... ανθρώπους, δε. Τι να βρεις. Σου πήρε το παντελόνι το σόβρακο, το πήρε σήμερα, σε στρίμωξε. Καλά έκανε. Συγγνώμη, έζητα, συγγνώμη. Από το παπά, συγγνώμη ζήτησες. Σαν σε στρίμωξε. Δεν μιλάς. Respect. Δεν μιλάς, είναι αυτό που λέει. Όταν σε στρίμωξουν. Καλά σου λέει κότα. Είναι και παράφορη κότα. Άρε κότα. Ο Αλέξανδρος θα σου πάρει και το παντελόνι, όχι και το μπουμπούν. Καλά που έφυγε στην κό και γλιτώσαμε. Τη γλιτώσατε, είδες πως... Κωστάκι μου, άκου μήνυμα, Κωστάκι μου, φοβάσου Χρυσαυγίτες και νερείς. Μεθάνει ο γονός είναι αυτό. Όχι, εγώ δεν είπα, δεν χαρακτήρισα. Αν χαρακτηρίζω, ναι. Κοίταξε, να είμαι ειλικρινής, δεν το άκουσα. Όχι. Αυτό. Είπα ότι αυτοί που βαρέσανε. Άκου, άκου. Αυτοί που βαρέσανε τον μπουτάρι. Καλά κάναν, δεν κάναν καλά, εγώ δεν τους κατακρίνω. Άκου, άκου, άκου. Ναι. Θέλω να τον δίνουν καλά, κάναν, δεν κάναν καλά, εγώ δεν θα τους κατηγορήσω. Όχι, δεν είμαι υπέρ αυτό εγώ. Έλα εδώ τώρα. Εγώ δεν θα κάνω το, τον ειρηνιστή. Βαρέσανε, μαγιά τους, ήταν διαφωνία, προκάλεσε, αυτός πάει. Τους κάνει μήνυση, τους πιάνει. Μη ζητάς συγγνώμη και παρακαλάς μετά αυτό που βάρεσες. Αυτό εμένα με χάλασε. Κοίταξε, να σου πω κάτι τώρα. Ναι. Εσύ όσους έχεις προκαλέσει, αν μαζευόντους από 10 άτομα, ερχόντους στο κύριο, πλακώνανε, τι θα γινόταν. Γιατί εμένα το κόρτεμα δεν μου το βάψαν, δεν μου το ξεφουσκώσαν, ανταλλάστηκα. Τώρα, εντάξει, δεν με πετάξαν κοτρόνια εμένα. Τι την πέρασα, μπέικα νομίζεις. Εντάξει τώρα. Έτσι. Πάνω στα νεύρα τους είπα, κάνανε. Έχω φάει μπουκαλίδι εγώ. Λοιπόν, σαν χθες, το 5 πέθανε ο Φλωράκης. Τι δεν το έχεις ήδη. Τεμπέλη, κομμουνιστή, δεν ξέρω τι. Ο κύριος Φλωράκης. Δεν είναι κύριος, έχει πεθάνει. Δεν είναι κύριος. Πού δούλεψε. Πώς. Πού δούλεψε. Εσύ πού δούλεψες, ρε. Βράσε εμένα. Πες για μένα ό,τι θες. Για το Φλωράκι μιλάμε τώρα. Πού δούλεψε. Τη Μελίνα την έχεις ξεσχίσει. Πού δούλεψε. Η Μελίνα. Ναι, πού δούλεψε. Έκανε τρεις ταινίες. Μια με το Φούντα. Δύο έκανε. Δύο ταινίες. Ναι. Σκοτώθηκε στη δουλειά. Τι έκανε. Τα μάρμαρα τα έφερε. Και 5 φορές έχει εκλεγεί βουλευτήνα και υπουργός, μια ζωή ήταν. Βουλευτήνα. Ναι. Βουλευτήνα έγινε και υπουργός. Σκοτώθηκε στη δουλειά. Τι είναι βάλει που σκέφτεσαι με το Καρατζαφέρι να βγεις. Καρατζαφέρι δούλευε από 8 χρονών. Χαμάλιστα. Τι είναι να βάλεις υποψηφιότητα και να σε ψηφίσουν. Γιατί να βάλω, ρε. Δεν θέλω εγώ να γίνω πολιτικός. Δεν θέλεις. Γιατί. Δεν έχω δουλειά εγώ. Δεν μπορώ, δεν έχω αντικείμενο, δεν δουλεύω. Ναι. Γιατί και έχω ανάγκη να γίνω πολιτικός. Σου πω εγώ τώρα, αφού το θέλεις. Τέτοια ματαιοδοξία να έχω εγώ. Τι πολιτικός δεν γίνω, ρε. Εγώ πάω στη Βουλή, θα μαλώσω. Κάπου πήγες, παρακάλεσες για τηλεόραση.
Παρακάλεσα εγώ. Ναι. Λάθος κάνει. Κάνεις λάθος. Και σε κόψανε. Εσύ που δούλεψες, ε. Βράσε εμένα. Πες για μένα ό,τι θες. Για το Φλωράκι μιλάμε τώρα. Πού δούλεψε. Τη Μελίνα την έχεις ξεσχίσει. Πού δούλεψε. Η Μελίνα. Ναι, πού δούλεψε. Έκανε τρεις ταινίες. Μια με το Φούντα. Δύο έκανε. Δύο ταινίες. Ναι. Σκοτώθηκε στη δουλειά. Τι έκανε. Τα Μάρμαρα τα έφερε. Και πέντε φορές έχει εκλεγεί βουλευτήνα και υπουργός. Μια ζωή ήταν. Βουλευτήνα. Ναι. Βουλευτήνα έγινε και υπουργός. Σκοτώθηκε στη δουλειά. Και πήγε να βάλει υπουργός. Με το Καρατζαφέρι να βγεις. Καρατζαφέρι δούλευε από 8 χρονών. Χαμάλιστα. Πήγε να βάλεις υποψηφιότητα και να σε ψηφίσουν. Γιατί να βάλω, ρε. Δεν θέλω εγώ να γίνω πολιτικός. Δεν θέλεις. Γιατί. Δεν έχω δουλειά εγώ. Δεν έχω αντικείμενο. Δεν δουλεύω. Ναι. Γιατί έχω ανάγκη να γίνω πολιτικός. Θα σου πω εγώ τώρα. Αφού το θέλεις. Τέτοια ματιοδοξία να έχω εγώ. Τι πολιτικός δεν γίνω, ρε. Εγώ πάω στη Βουλή που θα μαλώσω. Κάπου πήγες παρακάλεσες για τηλεόραση. Παρακάλεσα εγώ. Ναι. Λάθος κάνεις. Κάνεις λάθος. Και σε κόψανε. Είπαμε άλλο τσουκαλά στην Αθήνα δεν χρειάζομαστε. Κοίταξε, εμένα η ελληνική τηλεόραση των μεγάλων καναλιών με έχει κομμένο 20 χρόνια. Δεν χρειάζομαι άστε τώρα αυτά για να μην τηλεόραση. Κομμένος είμαι. Εδώ το Facebook, με κατέβασε. Γιατί έκανα κάτι σε λίγο να μάθεις. Έκανα κάτι το οποίο θεωρήθηκε παράτολμο και εκτός συστήματος. Έβαλα ένα ερώτημα το οποίο ας πούμε δεν το υιοθετώ, το έβαλα και κατακρεουρίστηκε. Λοιπόν. Είπα στο ραπτό.gr. Ποιο πολιτικό θα θέλατε να δίνετε. Και έβαλα 6-7 ονόματα. Το Facebook το θεώρησε ας πούμε extreme και το κατέβασε να πούμε και με έδωσε ποινή. Ποινολόγιο. Σε ποιο να πήγες για τηλεόραση. Σε πολλούς πήγα. Τα τελευταία 4 χρόνια δεν πήγα εγώ. Με καλέσανε και μετά με απορρίψανε. Γιατί είδανε ότι δεν θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Ότι κόβεται. Λόγω εμφάνισης. Λόγω εμφάνισης. Γεια. Αφού με κόψανε, αφού δεν κάνω. Ναι. Κάτι το οποίο δεν είμαι σωστός να κάνω, γιατί να το κάνω. Αφού άλλα ζητάνε αυτοί, εγώ δεν μπορώ να τα δώσω, με κόψανε. Μα κοντέ. Άλλοι με θέλουν. Ναι. Πώς θα γίνει. Καλημέρα. Έλα, καλησπέρα σας. Καλώς τα. Για δύο θεματάκια πήρα. Να πείτε ό,τι θέλετε. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στη δικαιοσύνη τόσο γρήγορα που βρήκε αυτούς τους δύο. Ξέρω, ενώ τους κομμουνιστάς τους αφήνει. Ακούστε λίγο. Αλλά δεν είναι να ταυτοποιήκε τόσο γρήγορα τις φάτσες αυτών που κάψαν την κοπέλα στην Αθήνα. Αυτό είναι αλήθεια. Πέρασε ένα τόσο χρονικό διάστημα, αυτούς τους ταυτοποιήσαν. Την κάνανε γαργάρα, το ξέρω. Και τους άλλους κάνανε γαργάρα. Γι' αυτή η μορφή είναι για την κυβέρνηση. Σωστό. Πάμε παρακάτω. Σωστό το υπογράφω. Ναι. Ναι. Πριν από λίγο γέλασα πάρα πολύ με τον Χάρτινο από τον Εύρο. Ναι. Γιατί πλέον δεν λέγονται αξιδίδες, λέγονται χάρπινοι. Ναι. Αυτοί που ψαρεύουν εκεί στις λίμνες και λένε το τόσο ωραία αστεία και τα... Και αφού να φανταστείτε, τέτοιο γέλιο που έκανα, μου έφυγε το τιμόνι από τα χέρια. Κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Λοιπόν, ας σταματήσουν λίγο οι χάρπινοι, γιατί πλέον είναι χάρπινοι από εδώ και στο εξής τα λέγονται, για αξιδίδες, γιατί δεν είναι ούτε καν ΑΕΚ. Να σταματήσουν να βγαίνουν και να λένε χαζομάρες στο ραδιόφωνο και να προσπαθούν να αποδείξουν τι. Τι να αποδείξουνε. Κοροϊδεύουν δηλαδή τον κόσμο του ΠΑΟΚ με αυτά που λένε ότι αστειεύονται. Πώς, δεν το καταλαβαίνω. Πήραν ένα πρωτάθλημα το οποίο τους είχε κάνει κάποτε Ολυμπιακός. Το πήραν δανεικό πίσω, τους βοήθησε ο Ολυμπιακός. Τώρα μου λόξουνε λίγο να μην μιλάνε αυτά που έχει κάνει η ΑΕΚ 2014. Γιατί είναι κύριε Αρτόπουλε, διαφωνείτε ότι είναι η ΑΕΚ 2014. Αφού άλλαξε αφημί. Είναι ΑΕΚ 2014. Είναι, το είπαν οι ίδιοι. Έτσι γράφει. Συγχαρητήρια λοιπόν στους χάρτινους. Χάρτινους. Αυτή τη μικρή πορεία, έτσι. Την ιστορία που έχουν. Η μικρή ΑΕΚ. Δεν είναι ΑΕΚ, είναι ΑΕΚ. Η μικρή ΑΕΚ, το επαναλαμβάνω. Και οι μαυρομάτιδες. Όλοι αυτοί που παίρνουν δεν θα πω καραγκιόζηδες. Είπα μαυρομάτιδες, έτσι δεν κοπώ. Βγαίνουν και χαίρονται στα ραδιόφωνο και κερδίσανε ένα πρωτάθλημα. Να το χαίρονται λοιπόν το πρωτάθλημά τους. Και εμείς του χρόνου θα είμαστε δυνατότεροι, θα πάμε στην Ευρώπη καλύτερα από αυτούς. Και θέλω να δω τώρα ο κύριος Μελισανίδης, γιατί κύριος είναι ο Μελισανίδης, που του φύγανε 7 παίκτες και σκοτώνονταν για τον Χρυστοδουλόπουλο, τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Αν κάνει τα ίδια, με πέρσι, ο Χρυστοδουλόπουλος είναι μεγάλη υπόθεση. Δυσκολεύομαι να το πιστέψω ότι μπορεί να κάνει τα ίδια. Δυσκολεύομαι. Μακάρι να διαψευστώ. Είναι καλός παίκτης, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να τα κάνει. Σίγουρα από τον Μπάρτο και τους άλλους είναι καλύτερος.
που είχε ο Ολυμπιακός εκείνη στις Σαβούρες. Καλημέρα. Ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς το να. Ο Μπουτάρης είναι δημόσιο πρόσωπο. Είναι δημόσιο πρόσωπο. Κατέχει ένα θεσμό. Βέβαια, σοβαρό θεσμό. Απρόκλητη επίθεση μπορεί να δεχτεί κάποιος από το πουθενά? Όχι. Έχει πει τα μοίρια όσα. Προκάλεσε και εξεμάνει ο λαός. Συγγνώμη. Ναι. Έχει πει τα μοίρια όσα. Έχει προκαλέσει το κοινό αίσθημα όχι μόνο των Θεσσαλονικίων, όλο των Μακεδόνων, των Βορειοδελφών. Των Ποντίων. Και όλων των Ελλήνων τέλος πάντων. Ναι, σωστό. Λοιπόν, η αυθόρμητη αντίδραση από τους πιτσιρικάδες ή τους μεγαλύτερους σε μια εκδήλωση την οποία θα μπορούσε να έχει αποφύγει να βάλει ταυτόχρονα με τη μέρα που ήταν για τη μνήμη του Ποντίου. Ο κύριος Μπουτάρης λέει ότι δεν ήταν αυθόρμητη, ήταν οργανωμένη. Ο Μπουτάρης, άκουσε με λίγο. Ναι. Ο Μπουτάρης τη συγκεκριμένη μέρα είχε δώσει OK για να γίνει μια παράλληλη των γκέι κλπ. Δεν ήταν επίσημα από το Δήμο Θεσσαλονίκης, από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Ήταν οργανωμένο. Δεν υπάρχει. Ποιο. Ποιο ήταν οργανωμένο? Το να το χτυπήσουνε. Αυτό οργανωμένο. Να το χτυπήσουνε. Δεν ζήτησαν ποτέ άδεια. Ήταν αυτό οργανωμένο. Ναι, εντάξει, το παρέχομαι αυτό. Έχει 365 μέρες ο χρόνος. Μπορούσε να γίνει την επόμενη Κυριακή. Μην προκαλεί το κοινό. Αφού αυτοί αίσθημα. Το κάνανε, ρε φίλε. Μόνοι τους. Ναι, βρε πασά μου, το κάνανε μόνοι τους, εντάξει. Γιατί ηρωποιείτε, ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Ο Μπουτάρης έχει πει ένα πράγμα, ένα σκαρμό πράγματα, τα οποία μας έχουν εξοργήσει όλους. Τον ηρωποιείτε έτσι, ρε παιδιά. Γρηγόρη, με συγχωρείς, εγώ δεν ηρωποιώ κανέναν, ίσα ίσα. Καταδικάζω και την ιδεολειψία και τη συλλογιστική, αλλά και τις αντιδράσεις. Και όσον αφορά για ένα παλικάρι που μίλησε πιο πριν και είπε ότι ο μέσος Έλληνας είναι αμόρφωτος, δεν είναι αμόρφωτος. Γενικά ο μέσος Έλληνας είναι χειραγωγημένος, είναι τρομοκρατημένος. Τα νέα παιδιά είναι πολύ γνωστά. Ανοίγεις τεράστια κουβέντα, ο Κωστής. Περίμενε. Είμαι 51 χρονών, Γρηγόρη. Σειρά είμαστε, περίμενε. Μπράβο. Τα παιδιά αυτά είναι πολύ πιο έξυπνα και μορφωμένα από όλους. Είναι, αλλά έχουν και παρόρμηση. Μισό λεπτό. Και τα παιδιά αυτά ξέρουν το μέλλον τους με αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Δεν είναι εδώ. Αυτό σου λέω. Δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ. Ναι, βρε πασά μου, τους το έχουν κόψει όμως το μέλλον. Αλλά η βία δεν είναι λύση. Τέλος. Δεν είναι η λεκτική. Εντάξει, κοίταξε, Γρηγόρη. Αν πάνε οι πιτσιρικάδες και ορμήξουν τους γέρους, έτσι πολιτικά, έχουν δίκιο να τους κάνουν bullying. Εγώ πρώτος είπα, αν πεθάνουν τα παιδιά του Πολυτεχνείου, θα πάνε οι νέοι να κάνουν κάκα επάνω στον τάφο. Άστο. Πρόσεξε λίγο. Εγώ δεν είπα ότι κακώς τον βαρέσαν τον Μπουτάρη. Εγώ είπα ότι χαλάνε αυτό το σκηνικό που πάνε και το ζητά συγγνώμη. Μα γιατί να το ζητήσει συγγνώμη? Επειδή τον έδιρες. Πάμε επόμενη γραμμή. Διαφωνώ. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι. Καλησπέρα κύριε Απτόπουλο. Δεν θα το παίξω εγώ είμαι ενάντια στη βία. Ξέρεις αν είμαι εγώ ενάντια στη βία ή όχι. Αφού όμως ξέρεις τι είμαι. Ρε, μετά δύο μέρες πας και το γλύφεις και του λες σώσε με και κάνουμε. Τι έγινε, πλημελιωδικείο είναι. Τι περίμενες στην Ελλάδα εσείς, τι περίμενες, ότι θα υποστηρίξουν τη γνώμη τους? Εδώ άλλα λες στον Φούρναρη και άλλα λες στον τέτοιον. Τέλος πάντων, πήρα τηλέφωνο να θέσω ένα ερωτηματάκι που σας έχει ξεφύγει τώρα τελευταία. Ναι, για βάλε μας. Ωραία. Είπε ο κύριος Σαββίδης, γιατί όπως είπε, εγώ είμαι φιλάθλος της ΑΕΧ, με Χ, χάρτινη, δηλαδή, χάρτινη. Και όπως είπε πριν ο προηγούμενος ακροατής, ο κύριος Σαββίδης είπε ότι φέτος θα υπάρχει ένα περιόριστο μπάτζετ και ότι του χρόνου θα είναι πιο ισχυρός κτλ. Ναι. Ωραία. Για, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Το περιόριστο μπάτζετ, πού είναι ακριβώς? Τι εννοούμε απεριόριστο μπάτζετ? Γιατί δεν παίρνεις τηλέφωνο την ΠΑΕΠΑΟΚ? Εμάς ρωτάει. Σας ρωτάει εσάς γιατί δεν μιλάτε. Γιατί εμείς είχαμε μιλήσει. Άκου λοιπόν. Μισό, κύριε Κόκκινο, μισό και μου λέτε. Σχολιάζατε ότι η ΑΕΚ δεν έχει λεφτά. Ότι εμείς δεν είπαμε τέτοιο πράγμα. Όχι, καμία σχέση. Λάθος. Το λέγαμε. Τσικουναράς. Άλλο τσικουναράς και άλλο δεν έχει λεφτά. Έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Δεν δίνει λεφτά. Ωραία, ναι. Δεύτερον, όταν έκανε δηλώσεις με την Πάουλα εκεί ο Σαββίδης. Εδώ κάναμε ένα σκετσάκι με τον Κωστή και λέγαμε για το πώς το κοιτούσε η Γοντζάρεβα.
Ωραία, το θέμα δεν έχει σημασία. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είπε ότι θα έχει το απεριόριστο μπάτζετ. Πού καταλήγουμε? Ο κύριος Σαββίδης ήρθε στην Ελλάδα για να πάρει τη θέση του κύριου Μαρινάκη. Αυτός ήταν ο σκοπός του. Απλά το θέμα είναι, και πρέπει να το καταλάβετε και εκεί, και εκεί πέρα στη Βόρεια Ελλάδα, ότι με 0 ευρώ και με φίλους από Ρωσία και Ουκρανία, πρωτάθλημα στην Ελλάδα δεν θα πάρετε ποτέ. Ούτε σε 43 χρόνια. Εντάξει. Okay. Να δούμε. Να σε καλά. Θα φανεί. Γεια σας. Έλα. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Πάμε, πάμε. Ναι, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε, αν θέλεις. Είμαι του Μπιώτης. Του Μπιώτης είσαι. Από τους παλιούς του Μπιώτης, και επειδή με έχει κουράσει πάρα πολύ αυτό το θέμα με τον Μπουτάρη, ένα έχω να πω. Η λεκτική βία φέρνει χειροδικία. Η λεκτική βία, συγγνώμη. Δεν άκουσα. Τι είπε, τι είπε. Πάμε να το δεν, δεν άκουσα. Η λεκτική βία. Τον. Ναι. Παρακαλώ. Του Μπιώτης παλιός. Ρουφιάνος. Ορίστε. Ναι. Ναι. Έλα. Έλα, φίλε. Ακούτε. Πεντακάθαρα. Λοιπόν. Ραπτό που λέ. Μάλιστα. Μόλις κλείσεις. Μόλις κλείσεις. Ξέρεις ποιος είμαι, έτσι. Όχι. Ο Αντωνιάδης είμαι. Ποιος Αντωνιάδης. Αυτός εδώ που είπες. Έτσι. Ο Αντωνιάδης είμαι, ρε, που βγαίνω. Τι έπαθε η φωνή σου. Είμαι χάλια, ρε, κρυωμένος είμαι. Κρύωσες. Πάνω να θεμάσαι. Δεν σε καταλαβαίνουμε, πρώτη φορά σου. Δεν σε κατάλαβα. Τέλος πάντων, μόλις κλείσεις, πες την κοπέλα να μην με αφήσει να πούμε να θέλω να σου πω κάτι. Εντάξει. Θα ξαναπάρει. Ναι. Όχι να ξαναπάρω, ρε. Μα άντε με στην άκρη. Μισό λεπτό, δεν μπορεί να συνδέσει εδώ, είναι τεχνικά αδύνατο. Ανακλείσω να ξαναπάρω. Κλείσει και πάρε με την εκπομπή αυτό. Εντάξει. Τι είπατε, σαν παλιόγερος 180 χρονών ακούγεται. Κρύος. Κρύος. Ιούνιο κρύος στο Μόναχο. Κάνει κρύος στο Μόναχο. Δώσε μια γραμμή, ένα λεπτό. Ναι. Ναι. Έλα. Άντε φίλε. Για να ακούσουμε μουσική μας πήρες. Να είσαι καλά. Η Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη για εκδήλωση. Αμέσως μετά. Σύψη της Ελλάδας. Κανελάκης, Δήμου κοινωνία. Και Γιαλαμάς και αμέσως μετά Κουλιανός με Πλιάκο. Πλιάκος. Πλιάκο. Πλιάκος. Πλιάκο. Πλιάκος. Κωνσταντίνε, φεύγουμε. Γεια σας και από μένα. Θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Νο, να ξανάρθεις να συγκινηθείς πάλι με την προπόνηση του Ηρακλή. Ολόκληρο Παναθηναϊκό. Κλείσε να φάει ένα σουλτάν. Τι σουλτάν με ρε μετά. Εκτός αέρα και μετά τα λέμε. Συγκινήθηκα λέει με τον Ηρακλή. Ναι, συγκινήθηκε. Πώς συγκινήθηκε. Γιατί τον αγαπάει. Άμα είσαι Ηρακλή. Εσύ είσαι ένα ζώο. Πού να ξέρει. Δεν πήρα από σένα χαρακτηριστικά δυστυχώς. Εσύ δεν είσαι τίποτα. Εσύ είσαι Αριανό. Ναι. Δεν είσαι τίποτα. Είσαι Αριανό. Από τον πλανήτη Άρια. Ναι, αυτό. Γεια σα. Πάει. C'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et de béton, aurait-il peur de la nature, la rage.